την καλοσύνη να έρθετε στη σημερινή, ας το πούμε, σπερίδα ενημερωτική. Οι δράσεις αυτές αποτελούν ένα τμήμα της συνέργειας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Γεωπονίας με το Δήμο Ηρακλείου. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε, να διαχειριστούμε το αστικό πράσινο με έναν ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης, ώστε να έχουμε βιώσιμο αστικό πράσινο και ασφαλές. Στην σημερινή εσπερίδα θα την προλογίσει ο κύριος αντιπρίτανης Βιδάκης Νίκος και στη συνέχεια η κυρία Χουδετσανάκη από την περιφέρεια. Κύριε αντιπρίτανη. Πριν ξεκινήσετε, βλέπω και φοιτητές εδώ πέρα. Από το τμήμα μου. Μη φύγετε στο τέλος, έχει κέρασμα. Πτωχός πλην τίμιος Κοσμήτωρας για 2 μέρες ακόμα. Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ και αντί του πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Κατσαράκη Νίκου, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί, βρίσκεται στα Χανιά σε μία άλλη εκδήλωση με τον πρόεδρο της ΘΑΕ, τον κύριο Μίτκα. Εκπροσωπώντας το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή μου που κάνετε και να πω ότι το ΕΛΜΕΠΑ ως ίδρυμα και το Τμήμα Γεωπονίας συγκεκριμένα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη, αλλά και την Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια. Ξεκινώντας την πορεία του από τα Πάλε Ποτέ ΚΑΤΕ, μετά σαν ΤΕΗ Κρήτης και τώρα σαν ΕΛΜΕΠΑ από το 19 και μετά. Εκτός από την εκπαίδευση και την έρευνα, η εξωστρέφεια και συνέργεια με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία έχουν αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα δράσης καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς συνεισφοράς του Ιδρύματός μας. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αυτής υπάρχει αγαστή συνεργασία και συνέργεια με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και με την τοπική κοινωνία και τους συλλόγους και φορείς της. Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ, με συνεχή ανέλυξη ακαδημαϊκό αλλά και ερευνητικό επίπεδο. Απονέμει ενιαίο τίτλο σπουδών, Μάστερ σε επίπεδο 7, Integrated όπως λέγεται, έχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει επίσης αυτοδύναμα διδακτορικά διπλώματα. Έχει αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα εδώ και λίγες μέρες, όπως και όλα τα υπόλοιπα νέα τμήματα γεωπονίας ανά την Ελλάδα, ως άριστο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αξιολογηθέν από την ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η πρώην ΑΔΥΠ, για όσους το θυμάστε. Για πολλά συναπτά έτη έχει υποστηρίξει με επάρκεια το σύνολο του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Κρήτης σε ελαιοκαλλιέργεια, ελαιόλαδο, αμπελουργία και εινοποιία, δενδρώδεις καλλιέργειες τροπικών φυτών, φυτοπροστασία, φυτοπαθολογία και εντομολογία, αγροοικολογία, λαχανοκομεία, ανθοκομεία, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και υδροπονία, βιοτεχνολογία, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση κυκλική οικονομία και πολλές άλλες γεωπονικές ειδικότητες της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Εκτός όμως από την αγροδιατροφή, το Τμήμα της Γεωπονίας εξειδικεύεται σε θέματα αρχιτεκτονικής τοπίου, αστικού περιβάλλοντος και πράσινου. Είναι γεγονός ότι οι πόλεις της Κρήτης χρειάζονται ενίσχυση του αστικού πράσινου, η οποία όμως θα πρέπει να διεξαχθεί με μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του αστικού πράσινου, λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές που απαιτούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει τεχνογνωσία και καινοτόμες μεθοδολογίες για σύνολο θεμάτων αναφορικά με το αστικό πράσινο, όπως είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική τοπίου, τα φυτεμένα δώματα και η κάθετη τύχη, η τηλεδιαχείριση και τηλεέλεγχος των αυτόματων δικτύων άρδευσης, οι χλωοτάπητες, η χρήση αυτοφυών και ενδυμικών φυτών και η αύξηση της αστικής βιοποικιλότητας
η εγκατάσταση διαχείρισης των αστικών δέντρων και η αστική γεωργία που αφορούν και τις σημερινές παρουσιάσεις των καθηγητών του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ και του Δήμου Ηρακλείου θα επιφέρει άριστα αποτελέσματα και θα διασφαλίσει την ποσοτική αλλά και ποιοτική εγκατάσταση και διαχείριση του αστικού πρασίνου και θα δημιουργήσει θύλακες πράσινου, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην αισθητική και περιβαλλοντολογική αναβάθμιση της πόλης μας και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν πόλους και σημεία ενδυνάμωσης των κοινωνικών θεσμών μεταξύ των δημοτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να έχουμε μία ημερίδα ουσιώδης και μια επικοδομητική. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς που έχουμε δυνατή φωνή. Κυρία Χουδετσανάκη, Ειρήνη. Κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, αγαπητοί καθηγητές, γιατί είναι και αρκετοί εδώ και καθηγητές μου, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και προς τα ενδιαφέρον παρευρίσκομαι σήμερα στις ημέρες εκδηλώσεις που αφορούν τις παρουσιάσεις για την αστική γεωργία και τα αποτελέσματα του έργου για το αστικό πράσινο, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη μας, κύριο Σταύρο Αναωτάκη, ο οποίος στέλνει το χαιρετισμό του με την αισιοδοξία ότι αυτή η προσπάθεια θα βρει ευήκο αότα από όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση, θα συνεχιστεί και θα αγκαλιαστεί από όλες τις κοινωνικές ομάδες πολιτών, προκειμένου τα παιδιά μας να ζήσουν σε υγιέστερες, πιο αρμονικές και πιο φιλόξενες πόλεις στο μέλλον. Με τη σειρά μου, θέλω να συγχαρώ το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Δήμο Ηρακλείου για την πρωτοβουλία ανάπτυξης αυτών των μελετών και αδειμονώ, όπως όλοι οι παρεστάμενοι, για τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν από τα εκλεκτά μέλη της ομάδας. Η αστική γεωργία και γενικότερα το αστικό τοπίο είναι ο καθρέφτης της εξέλιξης και της φυσιογνωμίας μιας ανθρώπινης πόλης με χαρούμενους ανθρώπους. Χρειάζεται συλλογική ευαισθητοποίηση, προστασία, εμπνευσμένο σχεδιασμό σε βάθος χρόνων και πολλή προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη συντήρησή τους. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στις προσπάθειές σας και η Περιφέρεια Κρήτης πάντα είναι δίπλα και το γνωρίζετε και στο ΕΛΜΕΠΑ και στο Δήμο Ηρακλείου. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι αυτή που φέρνει και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χουντετσανάκη. Πριν περάσουμε στο κυρίως μενού της ημέρας με τις παρουσιάσεις και την αγαπητή συνάδελφο την κυρία Γουμενάκη, θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω 2, 3, 4 σημαντικούς ανθρώπους για το πρόγραμμα αυτό. Τον πρώην Αντιπρίτανη Οικονομικών, τον κύριο Θρασίβουλο Μανιό, που παρευρίσκεται κιόλας και τον ευχαριστούμε, γνωρίζοντας πόσο σφιχτό πρόγραμμα έχει. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Αναστασάκη Γιάννη. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις και κατέληξαν στο να δημιουργήσουν αυτή τη συνθήκη της προγραμματικής σύμβασης, την οποία την εμπιστευθήκαν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και εμένα ως επιστημονικό υπεύθυνο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό, ο οποίος και αυτός μας εμπιστεύθηκε σαν ίδρυμα και σαν καθηγητές ειδικούς, την κυρία Φραγκούλη, η οποία είναι η ψυχή της Τεχνικής Υπηρεσίας Πρασίνου, μαζί με όλη της την ομάδα που μας κάνουν την τιμή να παρευρεθούν σήμερα, και την κυρία Στυλιανού Ευγενία, τη Γενική Γραμματέα, που μας έχει βοηθήσει αρκετά σε διάφορα θέματα διαδικαστικά επί της προγραμματικής σύμβασης. Οπότε, κυρία Γουμενάκη, έφτασε η ώρα σας που λένε και στην Κύπρο. Ωραία, αυτό θέλω. Ναι. Για να δούμε από εδώ.
είναι το... Ωραία. Φαίνεται μόνο αυτό. Ναι, μπορώ. Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Πάρα πολύ γνωστός κόσμος εδώ. Παλιοί μας φοιτητές. Πολύ περήφανοι για αυτούς. Σε θέσεις κλειδιά στη διοίκηση της περιφέρειας, κυρία Χουδετζανάκη. Σε θέσεις κλειδιά στο Δήμο Ηρακλείου. Με υποστήριξη στο αστικό πράσινο. Αλήθεια, η πιο μεγάλη ευχαρίστηση για ένα δάσκαλο είναι να βλέπει τους μαθητές τους να προοδεύουν σε αυτόν τον βαθμό που έχετε προοδεύσει όλοι εσείς που βλέπω μπροστά μου απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρύτανη. Ευχαριστώ το Δήμο Ηρακλείου που μου δώσε αυτή την ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα παλιά και καινούργια, ίσως να τα διευρύνουμε λίγο, με λίγο πιο πρόσφατα δεδομένα, σε γύρω από την καλλιέργεια των λαχανικών στον αστικό ιστό. Καλλιέργεια των λαχανικών από τον άνθρωπο. Ξεκίνησε, όπως βλέπετε, εδώ. 13.000 χρόνια πριν από σήμερα, τότε που ο άνθρωπος αποφάσισε να σταματήσει να είναι μόνος ηλέχτης της τροφής του και να αποκτήσει μια σταθερή κατοικία και να αρχίσει δοκιμάζοντας και παρατηρώντας και δοκιμάζοντας πράγματα να καλλιεργεί την τροφή γύρω και κοντά από την κατοικία του. Σας μιλάω για τη Γεωργική Επανάσταση στον κόσμο και οι ιστορικοί που τα ξέρουν καλά τα πράγματα αυτά λένε ότι μέχρι σήμερα έχει χαράξει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ακόμα δεν είμαστε παιδιά της βιομηχανικής επανάστασης. Ακόμα συνεχίζουμε να είμαστε παιδιά της γεωργικής επανάστασης. Τι άλλο θα καθόριζε αλήθεια τον ανθρώπινο πολιτισμό πρώτα απ' όλα, παρά μόνο η δυνατότητά του να δημιουργήσει την τροφή του. Και για να πάμε σε πολύ πιο πρόσφατα χρόνια, βλέπετε εδώ πέρα αυτές τις απεικονίσεις που σας έχω μαζέψει, οι οποίες είναι 3.000 χρόνια περίπου πριν από σήμερα και δείχνουν δύο πράγματα. Τώρα και 3.000 χρόνια ο άνθρωπος ξέρει να κλαδεύει, ξέρει να συγκομίζει και να διατηρεί την τροφή του, γνωρίζοντας, κυρία Δραγασάκη, ότι ό,τι κόβει για να διατηρηθούν πρέπει να τα προσέξει ιδιαίτερα, να προσέξει τον αερισμό τους, παραδείγματος χάρη, γιατί συνεχίζουν να ζουν. 3.000 χρόνια, Τι μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά σήμερα, δεν ξέρω, αφού όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε 3.000 χρόνια τώρα. Και βέβαια πολλά από τα είδη που καλλιεργούμε σήμερα για την τροφή μας, καλλιεργόταν από εκείνη την εποχή. Αυτές οι εικόνες νομίζω είναι γνωστές σε όλους σας, αν και αυτό είναι ένα αστικό τοπίο και αυτό είναι ένα χωρικό τοπίο. Ο αστικός λαχανόκηπος και ο χωρικός λαχανόκηπος συνόδευσε τον άνθρωπο στην εξέλιξη της κατοικίας του από το χωριό. Εγώ νομίζω ότι σε πάρα πολλούς από εσάς, πάντως σε μένα μου είναι πολύ οικείο αυτό το τοπίο, κάπου κοντά εκεί στο σπίτι του, όπου υπήρχε νερό και γόνιμο έδαφος, ο άνθρωπος καλλιεργούσε όσο περισσότερα μπορούσε. Και μέχρι την εποχή που εγώ μεγάλωνα εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο, είμαστε σχεδόν αυτάρκης. Πολύ λίγα πράγματα αγοράζαν οι γονείς μου από αυτά που αποτελούσαν την τροφή του σπιτιού. Και δεν μας έλειπε κάτι, έτσι, τα είχαμε όλα. Και όλα είχαν γεύση και αρώματα που ακόμα και σήμερα αναζητούμε. Όταν μετακινήθηκε λοιπόν ουσιαστικά με τη βιομηχανική επανάσταση της πόλης, πήρε και τις συνήθειές του κοντά, γιατί αυτό φυσικά συμπλήρωνε το εισόδημά του και γιατί έτσι, έστω και αν μετακινιότανε πολύ μακριά, συμβαίνει και σήμερα στις μεγάλες πόλεις που έχουν πάρα πολλούς μετανάστες, μπορούσε να μετακινήσει την παραδοσιακή του διατροφή. Δηλαδή πράγματα που πιθανά δεν έβρισκε γύρω του και στην αγορά ή δεν βρίσκει ακόμα γύρω του και στην αγορά, αλλά μπορεί να το καλλιεργήσει σε εκείνους τους μικρούς λαχανόκηπους που μπορεί να δημιουργήσει μόνος του. Για να δούμε όμως τα πράγματα λίγο πιο πέρα.
Σήμερα που αρχίζουμε και όλα και τα διηθούμε και όλα τα ανάγουμε σε παράγοντες υγείας, μάθαμε από στατιστική επεξεργασία διατροφικής συνήθειας μεγάλων ομάδων ότι το να τρώμε λαχανικά βοηθάει πάρα πολύ την υγεία μας. Αν κοιτάξουμε τώρα εδώ, από τον παράγοντα 1 πέφτει κάπου στο 0,88 συνολικά, εάν τρώμε, λέει, πάνω από 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα. Μην φανταστείτε τώρα τη μερίδα όπως αυτές εκείνες τις μερίδες, τις σαλάτες που τρώμε εμείς. Μερίδα σημαίνει μια μέτρια φλιτζάνα του καφέ. Ναι, εκεί, κάπου εκεί, γεμάτη μια μέτρια φλιτζάνα του καφέ. Ευχαριστώ, κυρία Δραγασάκη. Εδώ θα βάλω 2 δύσκολα ερωτήματα. Οι αρτιότερα εκπαιδευμένοι, ενώ μέσα από την τυπική εκπαίδευση τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά σε αστικές περιοχές, σε μεγάλες πόλεις, όπως τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, ή λιγότερο εκπαιδευμένοι. Το επίπεδο εκπαίδευσης, δηλαδή η πληροφόρηση, έχει να κάνει με την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών. Αυτές οι στατιστικές μου, λοιπόν, εδώ, από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά, 150.000 ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά, ήταν το δείγμα, απέδειξε ότι άσχετα από την προέλευση και την παραδοσιακή διατροφή, σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερο εκπαιδευμένοι, δηλαδή περισσότερο πληροφορημένοι, εγώ το μεταφράζω, τρώνε και περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί εδώ δείχνει μια άλλη αλήθεια, ότι οι πιο πλούσιοι τρώνε πιο πολλά φρούτα και λαχανικά. Τρώνε πιο πολλά λαχανικά. Μιλάω πάντα για αστικό ιστό, έτσι. Δεν μιλάω για τα χωριά. Στα χωριά οι άνθρωποι βεβαίως τρώνε φρούτα και λαχανικά πολύ περισσότερο από τον κάτοικο της πόλης. Εγώ μιλάω για τους αστικούς πληθυσμούς. Οι φτωχότεροι, λοιπόν, τρώνε περισσότερο λαχανικά, λιγότερα λαχανικά από ό,τι οι πλουσιότεροι. Ίσως γιατί τα λαχανικά είναι λίγο πιο ακριβά σε αντιστοίχηση πώς θα χωρεστούν τα παιδιά μιας φτωχής οικογένειας από ότι τα ζυμαρικά, παραδείγματος χάρη, ή από ότι τα όσπρια. Πάρα πολύ πιθανό. Αυτός είναι ο παράγοντας. Έχω και μια άλλη σκέψη, η οποία ελπίζω να μετράει λιγότερο στη χώρα μας, αλλά μετράει όμως σε λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες. Οι φτωχότεροι άνθρωποι εκπαιδεύονται λιγότερο από τους πλουσιότερους ανθρώπους, αν αυτό το συνδέσουμε με την προηγούμενη διαφάνεια που είδατε. Σήμερα, λοιπόν, που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και θα αναλύσω 1-2 παράγοντες, γιατί καλλιέργεια στον αστικό ιστό? Γιατί να καλλιεργήσουμε λαχανικά στον αστικό ιστό? Αυτό μας δίνει κάποια πλεονεκτήματα? Έχει κάποια μειονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα τα αποφύγουμε? Όχι πώς αποφύγουμε την καλλιέργεια, πώς θα αποφύγουμε κάποια δυσάρεστες επιπτώσεις. Για να δούμε μερικά ζητήματα όπως εξελίσσεται σήμερα ο ανθρώπινος πολιτισμός και που δεν ξέρει καλά να τα διαχειριστεί, γιατί δεν τα έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν. Αυτή η διαφάνεια μας λέει ότι ο πληθυσμός της γης αυξάνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, που τελειώνει εκεί η μαύρη γραμμή και πάνω, βλέπετε ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού ανεβαίνει πάρα πολύ. Θα μου πείτε και τι σημαίνει τώρα αυτό. Έχει μετρήσει κανείς τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη και να πει μπορεί να θρέψει, δεν ξέρω, 10 δισεκατομμύρια και δεν μπορεί να θρέψει 13 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν το έχει κάνει κανείς αυτό μέχρι σήμερα. Και δεν θα το ισχυριστώ εγώ ποτέ, γιατί το θεωρώ και λίγο ρατσιστικό να μιλάμε για τέτοια ζητήματα, τη στιγμή που ίσως κάποια άλλα τα αφήνουμε ανέγκυχτα. Δηλαδή το πώς οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στη συντροφή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μιλάει για επάρκεια τροφίμων. Επάρκεια τροφίμων σημαίνει 3 πράγματα. Δεν σημαίνει μόνο πόσα τρόφιμα παράγονται. Σημαίνει πόσα τρόφιμα παράγονται. Αν τα τρόφιμα αυτά
είναι διαθέσιμα εκεί που ζουν οι άνθρωποι, φτάνουν δηλαδή εκεί που ζουν οι άνθρωποι, και αν οι άνθρωποι μπορούν να τα αποκτήσουν. Αυτό λοιπόν που λέμε πάρκε τροφίμων, food security που λέμε και ξαναλέμε, εμπεριέχει τρεις συνισταμένες. Έτσι δεν είναι εάν παράγονται μόνο αρκετά τρόφιμα ή όχι. Να πάω λίγο παρακάτω. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς και προσπαθούμε να το δούμε διαφορετικά και με τις έρευνες που κάνουμε και με τη διάδοση της γνώσης και τα λοιπά, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα υποβάθμισης της καλλιεργούμενης γης. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε μια αύξηση περίπου 40% τα τελευταία 50 χρόνια στην παραγωγή τροφίμων στον κόσμο. Αυτή η αύξηση όμως μόνο κατά 20% προέρχεται από αύξηση της θρεματικής απόδοσης, γιατί υπάρχει ένας μύθος γύρω από την υπερβολική αύξηση της θρεματικής απόδοσης. Το άλλο 20% περίπου προέρχεται από την επέκταση της καλλιεργούμενης γης. Πόσο μπορεί να επεκταθεί η καλλιεργούμενη γη. Και ταυτόχρονα έχουμε προβλήματα στον τρόπο που διαχειριζόμαστε. Δηλαδή αυτό που λέμε βιώσιμη γεωργία δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο σήμερα, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της υποβάθμισης καλλιεργούμενης γης προέρχεται παραδείγματος χάρη από την εναλάττωση. Η εναλάττωση έχει σχέση πάρα πολύ με τη μη ορθολογική διαχείριση των λιπάνσεων. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα. Και το άλλο ζήτημα είναι η αστικοποίηση. Αστικοποίηση των πληθυσμών σε όλο τον πλανήτη. Για να δούμε μερικά δεδομένα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις χώρες δηλαδή που έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους, οι πολυπληθέστερες χώρες είναι αναπτυσσόμενες χώρες, έχουμε αστικοποίηση 3,6%. Αυτό είναι πολύ μεγάλο σε απόλυτους αριθμούς. Το 2008, για πρώτη φορά στην ιστορία, στα καταγεγραμμένα της ιστορίας, ο αστικός πληθυσμός ξεπέρασε τον αγροτικό πληθυσμό. Υπολογίζεται δε ότι το 2050, δηλαδή μέχρι τα μέσα του αιώνα, που πολλοί από το ακροατήριο θα είναι στην πιο παραγωγική τους ηλικία ή τέλος πάντων μερικοί από το ακροατήριο θα είναι στην πιο παραγωγική τους ηλικία, υπολογίζεται ότι ο αστικός πληθυσμός θα φτάσει στα 6,4 δις. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 8 δις και αν δεν είμαστε πλησιάζουμε πάρα πολύ. Ο αριθμός των μεγαπόλεων αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Μεγαπόλεις είναι, δεν ξέρω, το Λονδίνο, μεγαπόλεις είναι το Πεκίνο, μεγαπόλεις είναι η Νέα Υόρκη στην Αμερική. Στο εγγύς μέλλον υπολογίζεται ότι 12 από τις 15 μεγαλύτερες πόλεις θα είναι στην Ασία, εκεί δηλαδή που έχει τους περισσότερους ανθρώπους ο πλανήτης. Για να δούμε και τι τρώνε οι μεγαπόλεις, για να δούμε. Το Λονδίνο απαιτεί το 40% της παραγωγικής γης της χώρας, ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα, εάν πάρουμε το τι καταναλώνει σαν φύση μια πόλη, έχει δημοσιευθεί από μοντελοποίηση των δεδομένων, έτσι, μοντέλα χρησιμοποιούμε για αυτά τα δεδομένα, ότι η Αθήνα απαιτεί 22% περισσότερο από τη φύση από ό,τι μπορεί να προσφέρει το σύνολο της χώρας. Και έχουμε ένα άλλο δεδομένο. Περισσότεροι από το 56% του φτωχού πληθυσμού του πλανήτη ζει στις πόλεις. Θα μου πείτε, ζει στην Ασία, εκεί στην Ινδονησία, στη Μαλαισία, δεν ξέρω, στη Μαδαγασκάρη, εκεί στην Ινδία, στις μεγαπόλεις. Ναι, ζει. Αλλά η φτωχοποίηση δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των φτωχών χωρών. Και εδώ χρησιμοποιώ τα στατιστικά δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα επίσημα στατιστικά δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εσείς θα μου πείτε από πού είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, η Νέα Υόρκη έχει στα επίσημα δεδομένα, λέω και ξαναλέω επίσημα δεδομένα, γιατί θεωρώ ότι στερούν από την πραγματικότητα τα επίσημα δεδομένα, όσο και αν στερούν.
78.000, κάπου 79.000, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες κάπου 50.000 και πάμε προς τα κάτω στις υπόλοιπες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζετε ότι αυτή η εικόνα είναι από τις Ινδίες, κάνετε λάθος. Είναι από τη Νέα Υόρκη. Είναι από τη Νέα Υόρκη αυτή η εικόνα, δυστυχώς. Αυτές οι εικόνες των αστέγων και των ανθρώπων που δεν έχουν να φάνε, των πραγματικά φτωχοποιημένων ανθρώπων, δεν μας έρχονται μόνο από τις λεγόμενες φτωχές χώρες του πλανήτη, αλλά μας έρχονται και από τις πιο πλούσιες και τις πιο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε την αστική παραγωγή. Την αστική παραγωγή σαν ένα τρόπο να παράγουμε τρόφιμα τα οποία θα βοηθούν και το εισόδημα των φτωχότερων ανθρώπων, αλλά θα ικανοποιούν και τις ανάγκες τους σε τρόφιμα. Με όλα αυτά τα δεδομένα και ιδιαίτερα με τα δεδομένα της αστικοποίησης του πληθυσμού του πλανήτη και ταυτόχρονα με τη φτωχοποίηση των αστικών πληθυσμών στον πλανήτη. Η αγροτική παραγωγή, λοιπόν, η οποία ορίζεται με έναν τρόπο, είναι αυτή που παράγει και διανέμει τρόφιμα και προϊόντα μη εδόδημα, ίσως, με αυτά που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας ή άλλα που δεν χρησιμοποιούμε για άλλες χρήσεις κτλ. Χρησιμοποιεί, παράγει, λοιπόν, και διανέμει τρόφιμα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι αστική γεωργία. Χρησιμοποιεί εισρωές ανθρώπινης εργασίας και υλικών που βρίσκονται στο περιβάλλον του αστικού ιστού και προμηθεύει τις ανάγκες της ίδιας της αστικής περιοχής. Σήμερα υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι κερδίζουν μέρος του εισοδήματός τους από την αστική γεωργία. Έχει γίνει δηλαδή ένα μέρος του εισοδήματος και θα δούμε πώς και με ποιο τρόπο. Διαφορετικές μέθοδοι για να ταξινομήσουμε την αστική παραγωγή και αυτή η διαφορετικότητα έγκυται στους συμμετέχοντες, στον τόπο παραγωγής, τα προϊόντα, το μέγεθος παραγωγής και τεχνολογίας, ο τύπος των οικονομικών δραστηριοτήτων και η κατεύθυνση της αγοράς. Υπάρχουν ωφέλη. Ναι, υπάρχει. Βελτιώνει την προμήθεια τροφίμων, την προσβασιμότητα που λέγαμε προηγουμένως. Τις συνθήκες για τη διατήρηση καλής υγείας, ελπίζω να σας πείσανε τα πρώτα σχεδιαγράμματα που σας έδειχνα, την τοπική οικονομία, την κοινωνική ολοκλήρωση, και θα σας πω στη συνέχεια πώς, και την περιβαλλοντική αειφορία συνολικά. Και εδώ έχουμε δύο μεγάλα ζητήματα. Η παρουσία καλλιεργειών μέσα στον αστικό ιστό βελτιώνει το αστικό περιβάλλον από κάθε άποψη. Έτσι. Και επιπλέον, τα τρόφιμα αυτά δεν μεταφέρονται από κάπου πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, αφαιρούν από τη προσθήκη της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Δύο μεγάλα λούτσικα ζητήματα για αυτούς που τα έχουν προσεγγίσει. Αστική γεωργία που σημαίνει μπορούμε να παράγουμε οτιδήποτε. Ναι, όμως η αστική λαχανόκηπη και είναι η μεγάλη μερίδα της αστικής παραγωγής. Η αστική λαχανόκηπη γιατί είναι πολύ αποδοτικός κλάδος, γιατί έχουν υψηλή θρεπτική, τα λαχανικά έχουν υψηλή θρεπτική αξία και δεν χρειάζονται απαραίτητα επεξεργασία για να καταναλωθούν. Δηλαδή δεν είναι στάρι το οποίο ή ρύζι το οποίο θα πρέπει να ταλέσουμε με κάποιο τρόπο να το καθαρίσουμε και για να το πάμε στην κουζίνα μας. Είναι μικρού καλλιεργητικού κύκλου και αυτό κάνει το σύστημα να ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις περιπτώσεις που υπάρχουν καταστροφές ή εμπορικοί αποκλεισμοί. Κάποτε, όταν λέγαμε εμπορικούς αποκλεισμούς, σκεφτόμαστε, ας πούμε, την Κούβα στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που έπεσε το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ και είχε βρεθεί χωρίς τροφή και από ανατολικά και από δυτικά, με αποκλεισμούς κτλ. Ούτε πρόπερση, ούτε αντιπρόπερση. Τα παιδιά που έχουν ακούσει κάτι από αυτά τα προηγούμενα χρόνια, κανείς από εμάς θα μπορούσε να σκεφτεί ότι οι εμπορικοί αποκλεισμοί και οι δυνατότητες μη παραγωγής τροφίμων θα ερχόταν στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη σήμερα, το 2023, θα μιλούσε για περιορισμό στη διαθεσιμότητα των τροφίμων.
Πάμε παρακάτω, δίνουν υψηλή απόδοση σε χρήματα και σε προϊόντα. Δυνητικά μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των εμπλεκομένων. Εγώ θα σας θυμίσω τώρα εδώ ότι έχουμε φυλλώδη λαχανικά, έχουμε καρπούς, λογής-λογής που μπορείτε να σκεφτείτε εσείς. Έχουμε αμυλώδη τροφή σε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλα ποσοστά σε άμυλο, πατάτες, γλυκοπατάτες κτλ. Δηλαδή, δυνητικά πραγματικά μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των εμπλεκομένων. Και από την άλλη μεριά, η διαθεσιμότητα φρέσκων, ασφαλών, και εδώ η λέξη ασφαλών έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν περιέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Δεν περιέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, θα δούμε σε λίγο. Αλλά οι άνθρωποι αυτό που σκέφτονται είναι ότι δεν ψεκάζουμε. Εμείς δεν ψεκάζουμε όπως ψεκάζει ο άγνωστος παραγωγός στο άγνωστο σημείο του κόσμου και προκειμένου να κερδίσει περισσότερο. Άρα αυτό που παράγουμε είναι ασφαλέστερο. Είναι υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντα. Και αυτή η χαμένη γεύση και η αναζήτηση της χαμένης γεύσης και του χαμένου αρώματος από τα λαχανοκομικά προϊόντα, που νομίζω ότι το έχουμε όλοι μας μέσα, αναζητούμε, όλοι εμάς αναζητούμε ντομάτες που να μυρίζουν ντομάτες, έτσι δεν είναι? Έχουμε χάσει τη γεύση και το άρωμα από την ντομάτα ή από πολύ κοινά λαχανικά. Πάντως, αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι εμπλοκής. Παγκόσμια υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αστικών λαχανόκηπων, δηλαδή μικρές εκτάσεις που παραχωρούνται συνήθως από τους δήμους. Νομίζω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια πριν μερικά χρόνια και εδώ προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον θα πρέπει να την ξανακάνουμε αυτή την προσπάθεια. Μεγάλης κλίμακας για διάθεση στην αγορά. Λαχανόκηποι που αντίκουν σε κοινότητες. Και το αστικό πράσινο που αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχουν πολλές κενές περιοχές της πόλης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οροφές κτηρίων, ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Νεκτάριο και θα σας πει και εκτεταμένα στη συνέχεια πώς θα μπορείτε να διαμορφώσετε τέτοιους οροφές κτηρίων σε μονάδες παραγωγής, τροφίμων ή και καλοπιστικά και αρωματικά φυτά κτλ. Ακάλυπτους χώρους έχουμε, τα πρανή των δρόμων έχουν χρησιμοποιηθεί και ιδιωτικοί εξώστες, τώρα εδώ, βεράντες, μπαλκόνια, ό,τι ιδιωτικοί εξώστες υπάρχουν. Έχουμε στο νοικιακό λαχανόκηπο, δηλαδή στο λαχανόκηπο ο οποίος προορίζεται για να, ουσιαστικά για να κάνει τα προϊόντα μιας οικογένειας, αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ανάμεσα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, με την προσθήκη ότι ο οικιακός λαχανόκηπος σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, εγώ το έχω ζήσει έντονα στην Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη, τα χωριά γύρω από τη Μαδρίτη διοργανώνανε συνήθως, οι ταβέρνες έχουν όπως και εμείς εδώ για βόλτες στα Σαββατοκύριακα των οικογενειών κτλ. Διοργανώνανε εκεί και κάποιες σταυρομαχίες και οι άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους είχαν τελάρα με τα λαχανικά τα οποία περίσευαν από τη δική τους κατανάλωση και τα εμπιστευόταν οι άνθρωποι γιατί ήταν. Τα εμπιστευόταν γιατί τα είχαν φτιάξει για τα παιδιά τους οι άνθρωποι, για τους ίδιους, έτσι. Αγοράζανε λοιπόν. Έχει τώρα και πολλά χρόνια, είναι ένα επιπλέον εισόδημα ο οικιακός λαχανόκηπος, πέρα το ότι καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας. Είναι ταυτόχρονα χόμπι και ευκαιρία για εξωτερική δραστηριότητα για όλους μας. Στις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις είναι πάλι ζωτικής σημασίας. Γιατί για την τροφή του, οι φτωχότερες οικογένειες, το 60 με 80% του εισοδήματός τους, δηλαδή σχεδόν όλο το εισόδημά τους, το δίνουν στην τροφή τους. Οπότε, αν μπορούν να την παράγουν και τους κοστίζει πολύ λιγότερο, αυτό είναι μια κύρια πηγή εισοδήματος. Οι πλουσιότερες κοινωνικές τάξεις έχουν και αυτές οικιακούς λαχανόκηπους από μια άλλη πλευρά. Για αυτούς μειώνει το κίνδυνο της παχυσαρκίας και της ανθυγιεινής διατροφής.
κίνητρα επίσης για αυτούς τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι τι γίνεται με το νερό. Τι γίνεται με το νερό, πού είναι ο κύριος Μανιός. Τι γίνεται με το νερό. Τι πηγές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μας απασχολεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα όπως η Κρήτη. Φέτος έχουμε όλοι μας μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Είναι μια χρονιά με πολύ λίγες βροχές, έτσι. Μια μεγάλη ανησυχία έχουμε για την επάρκεια νερού. Τα κατακρημνίσματα χρησιμοποιούνται λοιπόν, η συλλογή σε δεξαμενές από το νερό της βροχής. Το δίκτυο ύδρευσης τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω εμείς αν μπορούμε να έχουμε, μάλλον δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, και τα υγρά απόβλητα. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα υγρά απόβλητα. Μερικοί χρησιμοποιούν, μαζεύουν τα δικά τους απόβλητα και τα χρησιμοποιούν στον κήπο τους. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί τα υγρά απόβλητα συνιστούν πολύ μεγάλο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και η τεχνολογία καθορισμού είναι πάρα πολύ υψηλού κόστους για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν επιτρέπει στον οικογενειακό προϋπολογισμό να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Όχι ακόμα, δεν ξέρω. Τα επόμενα χρόνια πιθανόν να αλλάξουν, τις επόμενες δεκαετίες να αλλάξουν αυτά τα ζητήματα. Η κοινοτική λαχανόκηπη είναι ένας άλλος τύπος. Συλλογικές καλλιέργειες που μπορεί να μοιράζονται υποδομές, αλλά σε επιμέρους κομμάτια ή αποτελούν συνολική δραστηριότητα. Δηλαδή, είμαστε εμείς μια ομάδα, πάμε και καλλιεργούμε ένα κομμάτι και ο καθένας κόβει τόσα όσα χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται μια καλή επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που το διαχειρίζονται. Μπορεί να είναι κλειστοί συνεργατικοί οργανισμοί, όπως παραδείγματος χάρη πολλοί ιδιοκτήτες χώρων μικρών γευμάτων και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, εδώ να προσθέσω εγώ, προσφέρουν τα προϊόντα που παράγουν ή απλά άτομα τα οποία μοιράζονται τις υποδομές. Η γη προσφέρεται έναν τιμήματο σε κάποιες περιπτώσεις. Θυμάμαι η Ζυρίχη, παραδείγματος χάρη, προσφέρει τέτοια δυνατότητα στους κατοίκους της, μια κεντρική πόλη, μια πόλη στην κεντρική Ευρώπη, έτσι. Πολλές δεκαετίες τώρα, εγώ το συνάντησα εκεί τη δεκαετία του 80, και το τίμημα ήταν πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, θυμάμαι, ήταν, δεν ξέρω, το αντίστοιχο των, θα σας πω τώρα, των 10.000 δραχμών, όταν ο μισθός που έπαιρνε ένας κυπουρός ήταν 800.000 δραχμές. Για να σας δώσω, το τίμημα ήταν εντελώς συμβολικό, αλλά τους δίνανε αυτά τα χρήματα. Ο Δήμος, αλλά εκτός από το Δήμο, σήμερα υπάρχουν και ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν τέτοιες παροχές και ιδιώτες χορηγοί. Έχουμε πολλά παραδείγματα πόλεων στην Ευρώπη και αλλού. Θέλω να σας δείξω τις εικόνες. Αυτή είναι μια εικόνα λαχανόκηπων, βλέπετε, σε παρτέρια. Στο Yorkshire της Αγγλίας, είναι κεντρική Αγγλία. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Και βλέπετε και εδώ πέρα, έχουν παρτέρια και λένε food share, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να πάει και πάνε οι άνθρωποι και φυτεύουν, καλλιεργούν και ο καθένας μπορεί να πάει και να κόψει αυτά που χρειάζεται για το πιάτο του. Είναι ελεύθερο για όλους. Το Αντερνάχ στη Γερμανία, βλέπετε εδώ πέρα στον περιαστικό ιστό, λαχανόκηπους, οργανωμένους λαχανόκηπους και μάλιστα με σχήματα που να δίνουν και λίγο έτσι, να αγγίζουν λίγο την αισθητική των ανθρώπων που είναι κοντά τα σπίτια τους και τα λοιπά, να μην είναι δηλαδή εντελώς μια κατάστατη καλλιέργεια. Και βλέπετε και εδώ, για να σας δείξω, είναι το κέντρο των Βρυξελών. Το ολόκεντρο των Βρυξελών. Εκεί που πάτε από την κεντρική πλατεία για να στρίψετε να πάτε στα πολύ ωραία καφέ, όποιος έχει πάει, αν στρίψετε από την άλλη μεριά, θα βρεθείτε σε αυτή την υπέροχη εικόνα. Στο κέντρο των Βρυξελών, καλλιέργεια λαχανικών.
και έχουν και μικρά περίπτερα, καλέσθητα, πολύ καλέσθητα, που διαθέτουν οι άνθρωποι αυτό που τους περισσεύει. Η Αβάνα, που σας έλεγα προηγουμένως, είναι η πόλη στον κόσμο με τους περισσότερους λαχανόκηπους. Και είναι η πόλη στον κόσμο με τους περισσότερους λαχανόκηπους, ακριβώς εξαιτίας του αποκλεισμού που έχει περάσει κατά εποχές. Και ιδιαίτερα του αποκλεισμού που ήταν τη δεκαετία του 90, εκεί που ούτε η Ρωσία την ήθελε, ούτε η Αμερική την ήθελε. Και αυτή βρισκόταν να πρέπει να υποστηρίξει 100% τον εαυτό της. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, αναπτύξανε ένα είδος καλλιέργειας εκτός εδάφους, την οποία καλλιέργεια ονομάζουν organoponics. Είναι μια καλλιέργεια που ανακατεύουν οργανική ουσία, την οποία αυτοί έχουν δημιουργήσει με τα οργανικά απορρίμματα από τα σπίτια τους ή από τις μεγάλες μονάδες εστίασης, και με χώμα, και τα καλλιεργούν χωρίς λιπάσματα. Πάντως, δεν ξέρω ποιες είναι οι αποδόσεις, πάντως σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον πληθυσμό της Σαβάνας να ξεπεράσει την έλλειψη τροφής σε συγκεκριμένες περιόδους αποκλεισμού, όπως σας είπα προηγουμένως, και είναι και η πόλη στον κόσμο με τις μεγαλύτερες εκτάσεις λαχανόκηπους, γι' αυτό το λόγο. Πόση ώρα μιλάω τώρα, 2 ώρες, πολύ. Έχουν δημιουργηθεί εκτός εδάφους καλλιέργειες. Θα σεβαστώ την οδηγία σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείτε εδώ πέρα, εκτός εδάφους καλλιέργειες, στις οποίες μπορεί να φτάσουμε και σε αυτή την περίπτωση, τα οποία τα λέμε Z Farming, από τη λέξη Zero, που σημαίνει μηδενικό έδαφος, καλλιέργεια σε πολυόροφα σπίτια μέσα, πολυόροφες βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, με εντελώς τεχνητό φωτισμό. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα, ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ εδώ. Εμένα μου αρέσει καλύτερα να αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους, όπως μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω, πείτε μου όπως θέλετε, μπορεί και να μην πρέπει να το λέω τώρα από αυτή τη θέση που έχω τις καθηγήτριες, αλλά αυτές οι μορφές εμένα με τρομάζουν. Το να πρέπει να μπούμε μέσα σε χτίρια να καλλιεργήσουμε την τροφή μας με τεχνητά μέσα, με τρομάζει. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στα τρόφιμα που παράγονται στον αστικό ιστό. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό το λέμε ασφάλεια των τροφίμων. Δηλαδή, τα τρόφιμα που παράγουμε στον αστικό ιστό είναι ασφαλές για μας ή εμπεριέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία? Είναι ασφαλές να τρώμε τρόφιμα που παράγονται σε περιοχές με υψηλή ρύπανση? Δεν ξέρω αν είναι αυτό το Ηράκλειο, τέτοια περιοχή. Θα το δούμε μόλις αρχίσει να μας δίνει δεδομένα ο σταθμός του τμήματος χημίας που είναι εκεί, που έχει συστηθεί δίπλα στο εργατικό κέντρο. Πάντως, η ατμοσφαιρική ρύπανση φέρνει ρύπους πάνω στα φυτά, εναποθέτει πάνω στα φυτά, περνάνε μαζί με τον αέρα στο εσωτερικό των φυτών και να αποτίθενται στο έδαφος και απορροφούνται από το ριζικό σύστημα. Για ποιους έχουμε μεγάλη έννοια? Είναι 2 μεγάλα ζητήματα που σας γράφω εδώ. Το ένα είναι τα οξείδια του αζότου και το άλλο είναι τα βαρέα μέταλλα. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που δεν σας έχω γράψει εδώ. Οι οργανικές φθοριούχες ενώσεις. Και εδώ, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ρύπανση δεν έχει σύνορα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι την παράγουμε στο Ηράκλειο τη ρύπανση που έχουμε. Ο σταθμός του τμήματος χημίας στη Φινοκαλιά, ο οποίος είναι ένας σταθμός διεθνούς αναφοράς, μας λέει ότι σε 5 μέρες περίπου μας έρχεται η ρύπανση από τη Φραγκφούρτη με κατάλληλους ανέμους. Και σε μερικές μέρες μας έρχεται από την Κίνα, από τη μακρινή Κίνα, και εναποτίθεται στο
πάνω στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργούμε εμείς, εδώ, η οικονομία και η βιομηχανία της περιοχής, ή μπορεί να είναι εντελώς εισαγόμενοι, γιατί η ρήπανση μεταφέρεται με τον αέρα, ή η ρήπανση που μεταφέρεται με τον αέρα, να το πω διαφορετικά, δεν έχει σύνορα. Δεν υπάρχει κανείς εκεί πάνω στα ελληνοαλβανικά να της πει «Στοπ, εδώ, δεν θα μπεις μέσα, ταυτότητα», δεν έχει τέτοια πράγματα. Μερικές φορές και τα λοιπάσματα μπορεί να επιβαρύνουν τα φυτά μας. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός σε ακαδημαϊκό επίπεδο γύρω από αυτό. Τα βαρέα μέταλλα μας απασχολούν πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί εκτός που μας προκαλούν πολύ και δύσκολα προβλήματα υγείας, μεταφέρονται από τη μητέρα στο έμβριο, από τον πλακούντα και με το θυλασμό, επειδή τα βαρέα μέταλλα συσσωρεύονται στο λιπόδι ιστό των ανθρώπων και φεύγουν από το γάλα και πάνω στα παιδιά. Στα παιδιά, λοιπόν, έχουν σημειωθεί και έχουν συσχετιστεί πολύ μεγάλα προβλήματα νοητικής καθυστέρησης με την επιβάρηση βαρέων μετάλλων στην τροφή τους. Είναι, λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα. Όλα τα τρόφιμα συσσωρεύουν με τον ίδιο τρόπο βαρέα μέταλλα. Όχι, μας λένε οι άνθρωποι που τα έχουν δει αυτά. Όσο πιο κόκκινο είναι η εικόνα σας, το σκίζω αυτό, τόσο πιο πολύ συσσωρεύει. Δηλαδή, οι ριζοκόνδυλοι, όπως το καρότο, συσσωρεύουν πάρα πολύ. Οι βολβοί, όπως το κρεμμύδι, συσσωρεύουν αμέσως μετά. Τα φύλλα στη συνέχεια, οι καρποί μετά από αυτό και τελευταία η κόνδυλη, όπως είναι η πατάτα. Η πατάτα και όχι η γλυκοπατάτα, γιατί η γλυκοπατάτα είναι ριζοκόνδυλος. Τα φυτά, λοιπόν, συσσωρεύουν με διαφορετικό τρόπο στα εδόδημα τμήματά τους βαρέα μέταλλα και βέβαια δεν έχουμε όλη την ίδια ανθεκτικότητα. Οι ενήλικες μπορούν να φάνε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας. Τα παιδιά, όπως βλέπετε αριστερά εκεί, τρώνε με πολύ μικρότερες ποσότητες, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρέπει να τελειώσω, θα τελειώσω. Ο αστικός λαχανόκηπος είναι ένας ωραίος τρόπος ένταξης μεταναστών. Και ιδιαίτερα των γυναικών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους και έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η εκπαίδευση, οι λαχανόκηποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση όχι μόνο ενηλίκων, αλλά και εκπαίδευση μικρών παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την τροφή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι οργανισμοί που κάνουν καταπληκτικές διαπιστώσεις. Τώρα πόσο μπορούν να λύσουν και τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει δεν ξέρω, αλλά κάνουν καταπληκτικές διαπιστώσεις. Αυτοί, λοιπόν, έχουν δει τώρα ότι τα παιδιά απομακρύνονται πάρα πολύ από τον τρόπο παραγωγής. Δεν ξέρουν καν. Τα παιδιά, τα 15χρονα στην Αμερική, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, έχουν σημειωθεί πολλές φορές στα ερωτηματολόγια που τους θέτουν να λένε ότι τα μήλα τα παράγει το σούπερ μάρκετ στην πίσω μεριά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις αναπτυγμένες χώρες, το έχει βάλει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Εδώ πέρα δίπλα βλέπετε το εργαστήριο στο οποίο έχω την ευθύνη. Ήρθαν τα παιδιά δίπλα από το πειραματικό λύκειο και το πειραματικό γυμνάσιο και τους μαθαίνουμε σιγά σιγά στο βαθμό που μπορούμε. Ο κύριος Μανιός είχε κάνει μια καταπληκτική πρόταση κάποτε. Μας ακούει ο κύριος Μανιός? Δεν μας ακούει. Για να δημιουργήσουμε λαχανόκηπους εκπαιδευτικούς για ενήλικες εκεί στο χώρο, στο αγρόκτημα. Ελπίζω κάποτε να το υλοποιήσουμε, γιατί είναι μια πραγματικά καταπληκτική ιδέα. Με συγχωρείτε που είμαι πολυλογού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την προσοχή. Αυτοί οι καθηγητές είναι να μην τους δώσεις βήμα, ε. Ναι. Όχι, το έχουν και οι γυναίκες. Οχ.
Κι εγώ. Λοιπόν, τώρα θα καλέσω στο βήμα τον εαυτό μου και θα προσπαθήσω πολύ να μαζέψω ό,τι περισσότερο μπορώ σε άποψη χρόνου, γιατί αρκετά από τα σημεία στα οποία αναφέρεται η δική μου παρουσίαση έχουν καλυφθεί από την κυρία Γουμενάκη, την οποία την ευχαριστούμε για την πολυσχηδή παρουσίαση που έκανε. Ωραία. Τώρα εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο της παραγωγής αστικής τροφής σε φυτεμένα δώματα. Πολύ γρήγορα θα σας πω αυτό που είπε και η κυρία Γουμενάκη. Η αστική γεωργία μας ακολουθεί εδώ και 3.500 χρόνια από τους αρχαίους χρόνους, αλλά ακόμα και με το Μεσαίωνα, όπου οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα κάστρα και μάλιστα γινόταν μεγάλη παραγωγή από τους Βενεδίκτους Καλόγυρους. Ψάχνοντας για την αστική γεωργία, έμεινα εντυπωσιασμένος που κάποιοι δικαιολογούν την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου λόγω της έλλειψης αυτάρκειας, σιτιστικής αυτάρκειας του γερμανικού λαού. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να θρέψουν την κοινωνία τους και κυρίως επειδή είχαν μικρούς κλήρους. Γι' αυτό το λόγο, μία από τις τυχές και υπήρχε ειδικό πρόγραμμα στο πρόγραμμα των Ναζί, ήταν να καταλάβουν την Ουκρανία, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γυρίσματα έχουν οι καιροί, και την Πολωνία, όπου υπήρχαν οι σιτοβολώνες. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει και εμφανίζεται μια καινούρια τάση, αναβιώνει η καινούρια τάση της δημιουργίας αστικής τροφής. Και μάλιστα στην Αμερική τους ονομάζανε Victory Gardens, δηλαδή είχαν κατασκευαστεί για να εξασφαλίσουν σιτάρκεια και επάρκεια διατροφική κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στη συνέχεια βρήκα ψάχνοντας στο Google μια καταπληκτική εικόνα. Είναι από το Λονδίνο, όπου έχουν φτιάξει έναν αστικό κήπο μέσα σε κρατήρα από βόμβα. Και λέω τώρα κάτσε να δεις, γιατί να το κάνουν αυτό. Πρώτον ήταν σκαμμένο το έδαφος, αλλά αυτό αρκεί. Μάλλον όχι. Επιπλέον η πυρίτιδα, από ό,τι κατάλαβα, έχει μεγάλες ποσότητες αζότου. Άρα βρήκανε και γόνιμο έδαφος εκεί πέρα. Καταπληκτική εικόνα. Δεν την είχα υπόψη μου, την βρήκα πριν από 2 μέρες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, στις διάφορες χώρες, όπου ήταν υπό την κατοχή των Γερμανών, πρημοδοτούνταν κατά κάποιο τρόπο προγράμματα αστικής γεωργίας, προκειμένου όχι μόνο να τραφούν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά να παραδώσουν την τροφή στον γερμανικό λαό και το γερμανικό στρατό. Επειδή είπαμε οι καιροί έχουν γυρίσματα, μετά τον πόλεμο η κατεστραμμένη Γερμανία άρχισε η ίδια να χρησιμοποιεί την αστική γεωργία μέσα στα χαλάσματα και πριν την ανοικοδόμησή της, γιατί δεν μπορούσε να παράξει ή να μεταφέρει. Είχαν όλες οι υποδομές καταστραφεί, την τροφή από τις αγροτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα, τα οποία προσπαθούσαν να τα ανοικοδομήσουν. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία που μας περιέγραψε η κυρία Γουμενάκη και ερχόμαστε στη σημερινή κατάσταση. Τα προβλήματα σας τα ανέφερε. Έχουμε πολλές φορές προσπαθήσει να εξασκήσουμε την αστική γεωργία εντός αστικών ιστών, χωρίς όμως να έχουμε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία. Τι προβλήματα έχουμε? Ρυπασμένα εδάφη, κυρίως από βαρέα μέταλλα, νητρικά, τα οποία έρχονται από λιπάνσεις ή το νερό της άρδευσης, και έχουμε την επικάθηση από την αέρα ρύπανση, η οποία επικάθεται είτε στο έδαφος, είτε στο φυτό, είτε στα βρώσιμα τμήματα, αλλά βέβαια μπορεί να απορροφηθεί, όπως σας εξήγησε η κυρία Γουμενάκη πριν, και από το ίδιο το φυτό. Τι άλλα προβλήματα έχουμε αντιμετωπίσει δημιουργώντας αστικούς χώρους παραγωγής τροφής? Κυρίως διαχειριστικά προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, απέτυχε γιατί τους είχαν δώσει ανεξέλεκτα τον υδατικό πόρο, αφήναν το λάστιχο, έτρεχε το νερό. Οι άνθρωποι στους οποίους είχαν αποδοθεί τεμάχια για να καλλιεργήσουν, μαλώνανε μεταξύ τους. Άρα χρειαζόμαστε, εκτός από όλα αυτά, και μία ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τους χώρους. Γιατί από τη μία λέμε ότι είναι χώροι, θύλακες κοινωνικής
συνοχής. Από την άλλη, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν δεν έχουν τον απαραίτητο αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη, μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν. Αρχίσουν λοιπόν οι διαπληκτισμοί και οι διελκυστίνδες. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, μία εργασία από την Μπολόνια, όπου διαλέξανε διάφορες τοποθεσίες. Πολλές από αυτές ήταν δίπλα σε οδικούς άξονες και σιδηροδρομικούς άξονες και μία σε μία περιοχή η οποία ήταν μακριά, ήταν σε χωριό. Αυτό λοιπόν καταλήξανε ότι είχαν μεγάλα προβλήματα από βαρέα μέταλλα στις περιοχές οι οποίες ήταν κοντά σε οδικούς άξονες και σιδηροδρομικούς άξονες. Τόσο ώστε να έχουν προβλήματα και να συστήνουν να μην καλλιεργούνται τα αστικά τρόφιμα εκεί πέρα, κυρίως λόγω ρυπασμένων εδαφών. Και αυτή η ρύπανση δεν είναι χρονικά σημειακή, αλλά είναι επικάθηση σε δεκαετίες. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα, τι λύση μπορούμε να δώσουμε? Αντί να είμαστε επί του εδάφους, θα πρέπει να ανεβούμε πάνω στα κτίρια. Τι πλεονεκτήματα μας δίνουν αυτά? Πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Είναι πρωτοπόρος η διαδικασία αυτή? Θα λέγαμε στη σύγχρονη εποχή ναι, αλλά δεν είναι και τόσο σύγχρονη η εφαρμογή της. Από το 1930 έχουμε τη δημιουργία αστικών κήπων παραγωγής τροφής πάνω στο Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη. Έχουν οι δύο κατασκευαστεί από άλλον σχεδιαστή, το 1931 και το 1937 από άλλον σχεδιαστή, και η τροφή που παρήγαγαν διοχετευόταν στα εστιατόρια των κτηρίων αυτών. Μερικοί είναι στον 7ο, 10ο, 11ο όροφο. Δεν είναι δηλαδή ούτε χρονικά ούτε και στο ίδιο επίπεδο. Και στη σύγχρονη εποχή έχουμε 6 στρέμματα πάνω στο Brooklyn Navy Yard στη Νέα Υόρκη, όπου παράγονται όλο το οι τροφές. Υπάρχουν πολλαπλασιαστήρια και θερμοκήπια που βλέπετε στο αριστερό τμήμα. Υπάρχει η έκταση στην οποία παράγονται τα αστικά τρόφιμα. Τι πλεονεκτήματα έχουμε? Όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή ρύπανσης, που είπαμε ότι είναι οι οδικοί άξονες, τόσο μειώνεται και η ρύπανση. Η μείωση είναι εκθετική. Δηλαδή, αν πάμε στα 20-30 μέτρα, μπορεί να μην βρούμε ρύπανση, αλλά αν είμαστε πολύ κοντά, θα τη δούμε αυξημένη. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα το λαχανόκηπο στον Άι Γιάννη, το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένας από τους χώρους που θα παρουσιάσουμε αύριο, καθότι ήταν στην ευθύνη τη δική μας και της Υπηρεσίας Πρασίνου να μελετηθεί η ανάπλασή του. Οπότε βλέπετε ότι αυτός ο χώρος είναι, περιβάλλεται από δικούς άξονες. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση σχεδιαστική, ωραίο, θα σας το αναλύσουμε αύριο, όπου σε διαβούλευση και με τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο μας είπαν τις ανάγκες τους. Υπάρχει ήδη ένας κομποστοποιητής εκεί πέρα από το Δήμο Ηρακλείου. Μας ζητήσαν ένα χώρο που θα συνευρίσκονται. Το δημιουργήσαμε μαζί με τους χώρους όπου πρόκειται να καλλιεργηθούν τα λαχανικά, μαζί με τα αρωματικά, χώρο για να κοινωνικοποιούνται οι κάτοικοι. Όμως, θα πρέπει πριν πάμε να εγκαταστήσουμε αστική τροφή εκεί πέρα να ελέγξουμε το έδαφος. Είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα? Άρα, πηγαίνοντας πάνω στα φυτεμένα δώματα, εξασφαλίζουμε όλα τα πλεονεκτήματα που έχει ένα φυτεμένο δώμα, όπως για παράδειγμα τη μείωση των θερμικών φορτίων, τα πλημμυρικά φαινόμενα μειώνονται γιατί καθυστερεί η βροχή που πέφτει. Χρησιμοποιούμε υποστρώματα τα οποία δεν έχουν συσσωρεύσει τους ρήπους πολλών ετών. Είμαστε σε υψηλότερο επίπεδο από το επίπεδο του δρόμου, άρα η ρύπανση που φτάνει σε αυτό το επίπεδο δεν είναι πολύ. Και σας είπα ότι υπάρχει και το πλεονέκτημα της προσβασιμότητας. Η κοινωνικοποίηση είναι, εξαρτάται, μπορεί να είναι σωστή ή λανθασμένη προσέγγιση, ανάλογα με το ποιος έχει πρόσβαση στο χώρο. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, είτε γκρι είτε μαύρων. Θα σας δείξω στη συνέχεια, είχαμε ένα πρόγραμμα με τον κύριο Μανιό. Το νερό που μου στέλνανε ήταν πεντακάθαρο πάντως, με αρκετά οικονομική προσέγγιση. Αν το διαιρέσεις σε μια πολυκατοικία με τους ορόφους και τα
διαμερίσματα που υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δια 6, οπότε το κόστος ήταν ανεκτό για μια οικογένεια. Το πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε φρέσκα προϊόντα που έρχονται κατευθείαν στο πιάτο μας, με ελεγχόμενες συνθήκες από εμάς, άρα θα είμαστε ανανόητοι να χρησιμοποιήσουμε χημικά σκευάσματα, αλλά επιπλέον απαγορεύεται μέσα στο αστικό τοπίο να χρησιμοποιήσουμε μη βιολογικά σκευάσματα. Άρα έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να στεγανοποιήσουμε το δώμα μας. Αυτός είναι και η μεγαλύτερη φοβία. Πλέον έχουμε πάρα πολύ καλά υλικά και το μόνο που πρέπει να βρείτε είναι ανθρώπους που να ξέρουν πώς θα το εφαρμόζουν. Δηλαδή, πλέον τα υλικά είναι καταπληκτικά, σας δίνουν εγγύηση 30 και παραπάνω ετών, αλλά θα πρέπει να βρείτε το σωστό συνεργείο εγκατάστασης. Αριστερά με ασφαλτόπανο, δεξιά με μεμβράνη πολυολεφίνης, FPO. Από τι αποτελείται ένα σύστημα φυτεμένου δώματος? Την υδατοστεγάνωση. Πάνω από την υδατοστεγάνωση βάζουμε ένα επιπλέον υλικό που είναι και αυτό ρίζοαποθητικό. Παρέλειψα να σας πω ότι το ασφαλτόπανο έχει και αυτό μέσα ρίζοαποθητικό, ώστε να μην οι ρίζες διατρήσουν και δημιουργήσουν προβλήματα λόγω υγρασίας. Πάνω από αυτό έχουμε ένα ύφασμα προστασίας, το οποίο συγκρατεί και νερό. Πάνω από αυτό μία αυγουλιέρα, φοβερή πατέντα. Κρατάει το νερό που περισσεύει, ταυτόχρονα αφήνει και αερίζεται το ριζικό υπόστρωμα, δίνοντας μεγαλύτερη δυνατότητα και καλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης. Από πάνω το γεωύφασμα, το υπόστρωμα και οτιδήποτε φυτικό υλικό επιλέξουμε να βάλουμε πάνω από το φυτεμένο μας δώμα. Πολλοί έρχονται και μου λένε, και γιατί δεν βάζουμε και στις βεράντες μας? Λέω ναι, αλλά είτε το βάλετε στην ταράτσα, στο δώμα δηλαδή, είτε το βάλετε σε μπαλκόνι, θα πρέπει να πάρετε μία έγγραφη τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας από το μηχανικό σας. Αυτά τα μπαλκόνια αυτού του τύπου, επειδή στηρίζονται, είναι υποστηλωμένα, δεν έχουν μεγάλο κίνδυνο και αντέχουν αρκετά φορτία, αλλά μπορείτε να πάτε να βάλετε υλικό όσο νομίζετε συνήθως. Αν όμως μιλάμε για προβολικά μπαλκόνια, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Μην αρχίζετε να τα φορτώνετε, ενθουσιαστείτε με γλάστρες και τα φορτώσετε και πείτε έφτιαξα τον μποστάνι μου, γιατί το μποστάνι μπορεί να φύγει μαζί με το μπαλκόνι. Άρα σε όλα αυτά χρειαζόμαστε την έγγραφη τεχνική έκθεση. Εμείς έχουμε κάνει πειράματα με την προγενέστερη μου ιδιότητα ως καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Αυτό είναι το κτίριο πάνω στο εστιατόριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, αλλά το ύψος του είναι μικρό. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι 4 μέτρα, 4-5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους. Αλλά δίπλα έχουμε την Ιερά Οδό και από την άλλη μεριά την Λεωφόρο Καβάλας. Ψάξαμε μαρούλι, λαπανάκι, παντζάρι και ντομάτα και χρησιμοποιήσαμε 2 βάθη υποστρώματος. Γιατί το έχω βάλει εκεί πέρα? 7,5 εκατοστά είναι τόσο υπόστρωμα. Κι όμως είχαμε λαχανικά. 15 εκατοστά είναι τόσο το βάθος του υποστρώματος, άρα και εκεί πέρα είχαμε λαχανικά. Η διαφορά μεταξύ τους είχε διαφορά στην απόδοση. Περίπου 30-40% ανάλογα με το ποιο λαχανικό συζητάμε. Χρησιμοποιήσαμε 3 διαφορετικά είδη λίπανσης, υδατοδιαλυτό αργής αποδέσμευσης και υδρολίπανση. Ψάξαμε αν έχουμε παραγωγή, είχαμε. Σας είπα ότι όσο πιο βαθύ είναι το υπόστρωμα, τόσο μεγαλύτερη παραγωγή έχουμε. Και ψάξαμε και την ασφάλεια στα βρόσιμα τμήματα, δηλαδή στο μαρούλι τα φύλλα, στην ντομάτα τον καρπό, για νητρικά και βαρέα μέταλλα. Και βλέπουμε ότι ναι, μπορούμε να παράξουμε στα 7,5 εκατοστά. Και θα μου πείτε τώρα, γιατί 7,5 εκατοστά, βρε αδελφέ? Γιατί πολλά δώματα δεν έχουν τη στατική επάρκεια που απαιτείται. Άρα με τα 7,5 εκατοστά φτάνουμε το πολύ στα 110 κιλά το τετραγωνικό μέτρο, που είμαστε μέσα στα πολύ καλά όρια, ακόμα και για παλιά κτίρια. Άρα αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, μπορούμε να βάλουμε αυτό, αλλά θα περιμένουμε λιγότερη παραγωγή. Τώρα, βρήκαμε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν ξέρουμε ποια νομοθεσία να ακολουθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προδιαγράψει μόνο λίγα και συγκεκριμένα στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν ρήπους ακατάλληλους για βρώση, δηλαδή να ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό από τη βρώση τους. Και αυτό εδώ κουνάει. Τι λες, κουνάει μόνο του τόση ώρα? Λοιπόν, κάτσε να το βάλω εδώ. Και
Υπάρχει το European Food Safety Authority Database, το οποίο έχει για κάθε ένα από αυτά που ψάχναμε. Βρήκαμε λοιπόν ότι τα νητρικά σωμαρούλι έχουν πρόβλημα με την υδρολίπανση, άρα δεν το συστήνουμε. Ο μόλυβδος με τη μία μεθοδολογία, δηλαδή την μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνούσε τα όρια σε μαρούλι και ντομάτα. Τώρα θα μου πείτε πού βρέθηκε μόλυβδος. Καινούριο το υπόστρωμα που σας έλεγα πριν. Ναι, η Ιερά Οδός όμως και η Καβάλα, εκτός από βενζινοκίνητα, έχουν και πετρελοκίνητα, έχουν και θερμάνσεις κτηρίων και ούτω καθεξής. Άρα βρήκαμε μόλυβδο, το οποίο ξεπερνούσε τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκαμε σελήνιο στην ντομάτα, δεν θα το ξανακουμπήσω αυτό, το οποίο ήταν ψηλό όταν χρησιμοποιούσαμε λίπασμα αργής αποδέσμευσης, και αλουμίνιο, το οποίο προερχόταν από το υπόστρωμα, γιατί χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένα υλικά, το οποίο όμως ήταν λιγότερο συντομάτα από το μαρούλι και μειωνόταν όταν το πλέναμε. Χρώμιο, χαλκός, μαγνήσιο ήταν ασφαλή. Άρα έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι πρέπει να προσέξουμε. Αυτά τώρα είναι λυσίμετρα υψηλής τεχνολογίας. Μπορούμε να μετρήσουμε σε πραγματικό χρόνο την εκροή και να κρατήσουμε και υποδείγμα ώστε να το αναλύσουμε αυτοματοποιημένα όλα. Βρίσκονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ευτυχώς μας βοήθησε και πάλι ο κύριος Μανιός Αντιπρίτανης να τα μετακινήσουμε από την Αθήνα. Και εδώ πέρα ήδη τρέξαμε πείραμα με κολοκυθιά και αγκουριά, με τη συνδρομή της κυρίας Γκουμενάκη, γιατί εγώ δηλώνω άχρηστος στην λαχανοκομεία. Και από εδώ πέρα προσπαθήσαμε να δούμε αν εμείς οι ίδιοι προκαλούμε περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, δηλαδή αν από τα λοιπάσματά μας έχουμε έκπληξη νητρικών. Οπότε εδώ πέρα είχαμε και την πολυτέλεια να σηκώνουμε ντρόν με θερμικές κάμερες και να διαπιστώνουμε τις διαφορές που έχουμε στις θερμοκρασίες. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα λυσίμετρο, ένας χώρος, ο οποίος εξομοιώνει ένα πραγματικό δώμα. 29 βαθμούς μέσα στο Νοέμβριο, δηλαδή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φυτά μας ήταν 17, 19, 17, 17. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν χρησιμοποιήσετε γλάστρες και χρησιμοποιήσετε το σύστημα του φυτεμένου δώματος, έχετε ιδιαίτερα το καλοκαίρι μεγάλη εξοικονόμηση στην ενέργεια που χρειάζεται για την ψήξη των κτηρίων. Γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη λόγω του υποστρώματος, της υγρασίας του και των φυτών που υπάρχουν σε αυτό. Τα νητρικά που βρήκαμε, όπως και πάλι και την προηγούμενη φορά χρησιμοποιήσαμε υδατοδιαλυτό λίπασμα αργής αποδέσμευσης και υδρολίπανση. Για όσους δεν γνωρίζουν, ζητώ συγγνώμη, το ένα λίπασμα είναι αυτό που παίρνουμε συνήθως από τα καταστήματα, το άλλο αποδεσμεύει σταδιακά τα θρεπτικά στοιχεία και μειώνει έτσι τον κίνδυνο της έκπλησης, δηλαδή να φύγει στην αποστράγγιση και να ρυπάνει το αστικό περιβάλλον. Βρήκαμε και πάλι ότι έχουμε εμπορεύσιμη παραγωγή, ναι, όλα καλά, αλλά στην αγκουριά τα νητρικά που παίρναμε με οποιοδήποτε τρόπο λίπανσης ήταν πολύ ψηλότερα από το θεσπισμένο όριο των 10 ppm, 10 μιλιγραμμάρια ανά λίτρο. Άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εμείς οι ίδιοι να μην δημιουργούμε πρόβλημα στο αστικό τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν τροποποίηση της διαχείρισης αυτών. Το αντίθετο στην κολοκυθιά. Η κολοκυθιά πιθανότατα απορροφούσε πολύ πιο πολύ άζωτο και έτσι η έκπληση, δηλαδή τα νητρικά, ο ρήπος που θα πήγαινε σε ένα αστικό περιβάλλον, σε μια τέτοια καλλιέργεια, ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με την αγκουριά και μάλιστα μειωνόταν ώστε στη συνέχεια της καλλιέργειας να είναι κάτω από το όριο επικινδυνότητας των 10 ppm. Όπως σας είπα, έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά, ξέρουμε σχεδόν τα πάντα για τα φυτεμένα δώματα. Αυτό είναι το project σε συνεργασία με τον κύριο Μανιό και το εργαστήριό του, όπου πήραμε γκρι νερά, που σημαίνει από πλυντήρια, νηπτήρες και ούτω καθεξής, και μαύρα νερά, που σημαίνει από τις αποχετεύσεις. Άρα έχουμε κόπρα, ναούρα και τέτοια. Περάσανε το σύστημα επεξεργασίας, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην πιλωτή και μου ερχόταν πάνω νερό, το οποίο ήταν καθαρό και μάλιστα με τη χρήση της ανακύκλωσης του νερού για το φυτεμένο δώμα, εμείς το καθαρίζαμε επιπλέον, γιατί τα φυτά
απορροφούν άζωτο, φόσφορο, κάλιο, μαγνήσιο, τα οποία δεν τα συγκρατούν συνήθως τα συστήματα μεμβράνης για την επεξεργασία των λιμάτων. Και προσφάτως είχαμε τη χαρά να πάρουμε ένα καινούριο ερευνητικό έργο, τυχαίως πώς δεν ξέρω, πάλι με τον κύριο Μανιό, το όπου θα διαπιστώσουμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε συστήματα υδροπονίας και αεροπονίας πάνω σε φυτεμένα δώματα. Και πάλι με το σκεπτικό ότι δεν θέλουμε να φορτίσουμε περαιτέρω το σκελετό του κτηρίου μας. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις. Οπότε, ευχαριστώ πολύ τον εαυτό μου που παρουσίασε τόσο όμορφα και ωραία και γρήγορα. Και καλό στο βήμα τον αγαπημένο μας και αγαπητό μας πρόεδρο του τμήματος και εντομολόγο κορυφαίο, τον κύριο Ροδιτάκη Μανώλη, για να μας πει για τη διαχείριση των εντομολογικών εχθρών σε αστικό τοπίο. Αυτό, ναι, κάτι έχει πάθει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση σήμερα. Μάλλον εδώ πρέπει να μιλάω. Οι ομιλίες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες μέχρι τώρα. Ήμουν και εγώ στο κοινό και σας παρακολουθούσα. Οπότε, τελευταία ομιλία, να μην σας κουράσω, είναι σχετικά με ντομάκια. Δεν ξέρω αν εσείς ασχολείστε, να το πούμε, ενεργά με κάποιας μορφής καλλιέργεια, είτε καλοπιστικά φυτά, αλλά σίγουρα όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει κάποιας μορφής εντομολογική προσβολή στο σπίτι μας ή στον κήπο μας ή στην καλλιέργειά μας. Τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, στο Ηράκλειο υπάρχουν πολύ μεγάλα πάρκα, που κάποια αναπτύσσονται, ειδικά το πάρκο της Ερυθρέας, που θα γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο στις Μεσαμπελιές. Έχουμε δέντρα στους δρόμους, φοίνικες, καλοπιστικά, γρασίδια, κάποιους μικρούς λαχανόκηπους, οποροφόρα δέντρα. Όλα αυτά, το μάους που κουνιέται είναι ένα θέμα, Άμα μπορούσα να το βγάζα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μέσα λοιπόν εκεί υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Βέβαια, πολλά από τα έντομα που θα δείτε, τώρα μας έχει βγάλει εντελώς, ωραία, μπορεί να είναι επιβλαβή, κάποια άλλα όμως δεν είναι επιβλαβή. Τα περισσότερα, θα έλεγα, δεν είναι επιβλαβή. Οπότε η σημερινή παρουσίαση, καταρχάς, έχει πρώτα να πούμε ότι τα έντομα, κατά κύριο λόγο, δεν κάνουν κακό στις καλλιέργειες ή στα καλοπιστικά μας φυτά. Είναι πολύ χρήσιμα σε πολλούς τομείς. Κάποιοι από αυτοί αναφέρονται εδώ πέρα. Για την ανακύκλωση των υλικών που μπορεί να πέφτουν στο έδαφος, για την επικονίαση, για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή φυτών, τροφών, μπορεί να είναι τροφή για πουλάκια και όλα αυτά, έτσι, διατηρούν κάποιες ισορροπίες στο περιβάλλον, πάρα πολύ σημαντικές,
είναι μέρος δηλαδή του αγροοικοσυστήματος ή του οικοσυστήματος εντός συνόλο. Κάποια από αυτά είναι επιζήμια. Αν κοιτάξουμε επί το σύνολο των εντόμων, ξέρουμε περίπου ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο διαφορετικά είδη εντόμων αυτή τη στιγμή και ίσως και πολύ περισσότερα. Μόνο 10.000 από το αυτό το 1 εκατομμύριο είναι επιβλαβή. Και μάλιστα από τις 28 διαφορετικές τάξεις που υπάρχουν, μόνο 8 τάξεις φιλοξενούν εχθρούς καλλιεργειών ή καλοπιστικών φυτών ή δασικών φυτών ή ό,τι άλλο. Τώρα, το πρώτο σκέλος της ομιλίας θα έχει να κάνει με κάποιους εχθρούς που σίγουρα έχουν πέσει στην αντίληψή σας ως πολίτες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ διάσημο σκαθάρι που αν είχατε κάποιο φοίνικα στην περιοχή σας πολύ πιθανό να ξεράθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών. Αυτός ο ρηχοφόρος όπως σας λέω λέγεται που προκαλεί στο ΕΣ η προνύμφη του είναι αυτή εδώ πέρα, το αυγουλάκι του, η προνύμφη το μικρό αυτό σκουλίκι διατρέφεται μέσα στους ιστούς του φυτού, προκαλεί στο ΕΣ ξηράνσεις, μάρανση και πέσιμο καμιά φορά της κόμης από την καταστροφή. Εδώ βλέπετε μάλιστα είναι λεωφόρο Κνωσού ο συγκεκριμένη φωτογραφία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ επικίνδυνο εχθρό, ο οποίος ήταν εχθρός καραντίνας επί μία δεκαετία σχεδόν, από το 2006 που εμφανίστηκε μέχρι περίπου το 2018, που έπρεπε υποχρεωτικά όποιος είχε τέτοιο πρόβλημα να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο εχθρό με διάφορα μέσα. Είτε εντομοκτόνα, είτε δενδροχειρουργία τα λέγανε τότε, που καθαρίζανε τη μολυσμένη ζώνη ή ολοσχερός την κόμη και αυτή ξαναβλάστενε. Μετά από λίγο. Ευτυχώς για μας δεν κινδύνευσαν εμβληματικοί φοίνικες όπως είναι αυτοί στο Βάη, στην Πρέβελη, καθώς ο φοίνικς Θεοφράστη, ο Θεόφραστος, αυτός ο φοίνικας είναι πάρα πολύ δυσπεπτός, να το πούμε έτσι, δεν μπόρεσε ποτέ να τον καταναλώσει με ευχαρίστηση και έτσι λοιπόν δεν κινδύνευσαν ευτυχώς αυτά τα μνημιακά δέντρα. Όμως, κατά τα άλλα, δεν ξέρω από τη δικιά σας εμπειρία, εμάς τουλάχιστον ήταν μια δύσκολη περίοδος, ειδικά σαν εργαστήριο αναφοράς για την περιοχή της Κρήτης, για τον ηχοφόρο. Τότε και εγώ ήμουνα στον Ελγό Δήμητρα, όχι εδώ στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε την εποπτεία σε επίπεδο Κρήτης για το συγκεκριμένο εχθρό. Τώρα ένα άλλο εντομάκι, κινέζικο, ξενόφερτο, πολύ πρόσφατο, βρέθηκε στην περιοχή μας πρώτη φορά το 2017, στην περιοχή του λιμανιού, θα λέγαμε, και κατά μήκος της οδού, της, ποιος δρόμος ανεβαίνει πάνω, η Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην περιοχή μας το 2017, είναι το ξυλοτρέχου συνιένσης που προσβάλλει τις μουριές. Αυτό το εντομάκι, το βλέπετε εδώ, είναι ένα κυτρινοπό εντομάκι. Αυτές είναι οι προνύμφες του που δημιουργούν οπές μέσα στον κορμό της μουριάς. Και εδώ είναι η εξωτερική, ο εξωτερικός φαινότυπος, δηλαδή τι βλέπουμε εμείς. Ένα ξερό δέντρο και πάρα πολλές στοές πάνω στο δέντρο. Προσβάλλει εκτός από τη μουριά και βιτάτσε, αλλά και ροζάτσε. Δηλαδή, βιτάτσε είναι τα μπέλια. Ευτυχώς, περίπου 6 χρόνια μετά, από το 2017 δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για προσβολές στα αμπέλια από το συγκεκριμένο εχθρό. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία αν τελικά αυτός ο εχθρός θα πάει και σε αυτές τις καλλιέργειες. Ευτυχώς δεν τις προσβάλλει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Άρα έχουμε ένα εχθρό ο οποίος δημιουργεί πολλά προβλήματα στο αστικό πράσινο, στις μουριές που είναι εδώ ένα αγαπημένο φυτό. Αυτές είναι οι ζημιές που προκαλεί. Βλέπετε πολύ μεγάλη καταστροφή του κορμού και μάλιστα είχαμε προσπαθήσει τότε με τον Ηλία τον Ποταμίτη και τον Τραντά τον Μανώλη, όντας γεωπόνος του Δήμου, να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτόν τον εχθρό νωρίς. Γιατί το βλέπαμε στο τέλος. Ένα δέντρο γεμάτο τρύπες ήταν για κόψιμο. Μήπως μπορούσαμε νωρίτερα. Χρησιμοποιήσαμε διάφορες τεχνολογίες ακουστικής. Εδώ βλέπετε τον Ηλία να προσπαθεί να ακούσει αν, όντας γιατρός του δέντρου. Εδώ ο Τραντάς, ο Μανώλης, να τρυπάει το δέντρο, να εφαρμόζει κάποια εντομοκτώνα που δεν δούλεψαν. Τέλος πάντων, έγιναν πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί ο εχθρός αυτός. Δεν ευόδωσαν δυστυχώς. Ήταν ένας
πολύ δύσκολος εχθρός. Εδώ τώρα ένα άλλο εντομάκι το οποίο δημιουργεί επίσης προβλήματα σε περιοχές που έχει κουτσουπιές. Είναι η καρπόψιλα πουλσέλα, ένα μικρό εντομάκι όπως λέτε εδώ πέρα, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά μελιτώματα. Και γεμίζουν τα αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια, τα παγκάκια, ό,τι είναι κάτω από μια κουτσουπιά μπορεί να γεμίσει. Ευτυχώς ο Δήμος Ηρακλείου είχε την πρωτοβουλία να φέρει ένα βιολογικό εχθρό, το Ανθοκόρης νεμοράλης, θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Είναι ένα αρπακτικό το οποίο τρώει την ψήλα, άρα δεν έχει προσβολή, άρα δεν έχει κόλλα, άρα όλα καλά. Άρα λοιπόν καταφέρνουμε με νέα μέσα, όχι χημικά, να αντιμετωπίσουμε τέτοιους εχθρούς. Τελευταίο έντομο ή προτελευταίο έντομο για σήμερα είναι ένας αλευρόδης που είναι στις μουριές. Πάλι αν δείτε αυτά τα συμπτώματα εδώ πέρα, λευκές άλους, δηλαδή αλωνάκια λευκά, ένα μικρό εντομάκι βρίσκεται κάπου εκεί στη μέση. Είναι ένας αλευρόδης που δημιουργεί επίσης κόλλα και είναι ένα σχετικά πρόσφατος εχθρός και αυτός, του 17. Υπάρχει και εδώ στην περιοχή μας. Και τελευταίο έτσι, και ενοχλητικό έντομο θα λέγαμε, είναι η πιτιοκάμπη. Η πιτιοκάμπη που είναι ένα έντομο που τρέφεται στα πεύκα, δημιουργεί ξηράνσεις των δέντρων και βλέπετε αυτά τα χαρακτηριστικά κουκούλια που ορισμένες φορές δημιουργούν κάτι σαν λιτανίες. Οι οποίες λιτανίες, προσέξτε, είναι επικίνδυνες γιατί τα τριχίδια του εντόμου φέρουν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις όπως είναι αυτές εδώ. Μάλιστα, προχτές βρήκα το δημοσίευμα στο Κρέτα Live. Είναι του 28 Μαρτίου ότι βρήκαν τέτοιες λιτανίες κάπου στην περιοχή. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Γίνονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση του εχθρού με βιολογικά μέσα, όπως είναι ο βάκελος κτλ. Θα τα μάθουμε αυτά σε λίγο. Γιατί θα μάθουμε σε λίγο για αυτά τα πράγματα? Γιατί είτε είμαστε πολίτες, δημότες που μας νοιάζει το πράσινο, είτε είμαστε καλλιεργητές ελιάς, είτε είμαστε, που είναι το πιο συνηθισμένο το λέω, είτε είμαστε απλοί καταναλωτές, μας ενδιαφέρει αυτό που τώρα θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Είναι η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στη φυτοπροστασία. Η Πράσινη Συμφωνία περιέχει πάρα πολλούς άξονες, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα δράσεων οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό που έχει να κάνει με την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, είναι ο στόχος της μηδενικής ρύπανσης, σχεδόν καθόλου χημικά, και η διατήρηση ή αποκατάσταση όποιας βιοποικιλότητας υπάρχει και η βελτίωσή της. Αυτά τα δύο πράγματα στη φυτοπροστασία μεταφράζονται ως δραματικές μειώσεις στα πιθανά εργαλεία που υπάρχουν. Εδώ σας δείχνω τα εντομοκτώνα που υπήρχαν κάπου το τέλος του, αρχές του 1998, ήταν περίπου 900 διαφορετικές δραστικές ουσίες, μυκητοκτώνα και ό,τι άλλο υπήρχε. Με εφαρμογή μιας νομοθεσίας τότε του κανονισμού 91-414 της ΕΟΚ, αυτές πέσανε πρόσφατα περίπου στις 300. Έρχεται τώρα η Πράσινη Συμφωνία, έρχεται ένας νέος κανονισμός εγκρίσεων με πολύ αυστηρά κριτήρια. Πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την επικινδυνότητα για καρκινογένεση, μεταλλοξογένεση, διαταραχή του ενδοκρινικού συστήματος και άλλα υψηλού κινδύνου ρίσκα, τα οποία δεν είναι καθόλου αποδεκτά πλέον και είναι κριτήρια απόρριψης για τα εντομοκτώνα ή τα μυκητοκτώνα. Και έτσι πάρα πολλά από αυτά έχουν ήδη καταργηθεί και θα καταργηθούν ακόμα περισσότερα εφαρμόζοντας αυτά τα κριτήρια μέχρι να φτάσουμε σε πολύ χαμηλού ή χαμηλού κινδύνου δραστικές ουσίες. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ λίγα εργαλεία. Παράλληλα, η Πράσινη Συμφωνία προβλέπει την μείωση των συνολικών επεμβάσεων αυτή τη στιγμή στο 50%, γιατί η χώρα μας ίσως να είναι το 70%, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη μείωση. Δηλαδή να εφαρμόζεις στην παραγωγή ντομάτας, πάνω σχάρι, τα μισά από τα εντομοκτώνα που τώρα επιτρέπεται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Ένα μεγάλο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιους κανόνες για να γίνει ομαλή η μετάβαση. Οι κανόνες αυτοί είναι ίδιοι και για τα έντομα που εφαρμόζονται σε μικρούς κήπους ή σε αστικό πράσινο.
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τη σωστή διάγνωση των προσβολών. Να μου πεις τώρα πόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις αν έχεις ή δεν έχεις κάποιο έντομο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, κάνω αυτή τη δουλειά περίπου 20 χρόνια. Ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω σωστή διάγνωση. Γιατί βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η μορφολογία του εντόμου. Έλα μου όμως που δεν είναι πάντα διαθέσιμο το έντομο ή που δεν είναι πάντα ορατό. Είδατε πριν στο ξύλο τρέχους, δεν το βλέπεις ποτέ το έντομο. Θα δεις μόνο τις τρυπούλες. Άρα η μορφολογία του εντόμου είναι πολύ σημαντική παράμετρος και μας βοηθάει όταν είναι διαθέσιμη. Αλλά άλλες φορές ακόμα και αυτή η μορφολογία είναι και αυτή, να το πούμε, πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε εδώ κάτι εντομάκια πάνω σε ένα φύλλο. Είναι σε ένα φύλλο μελιτζάνας κάπου στην Ιεράπετρα. Όταν θα πάει ένας παραγωγός ανυποψίαστος, θα πει έχω αλευρόδι, έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος εχθρός. Στην πραγματικότητα δεν έχεις ένα είδος όμως, έχεις δύο είδη. Το ένα είδος είναι αυτό που λέγεται μπεμίζια και αυτό είναι ένα άλλο είδος που λέγεται τριαλευρόδης. Τώρα που σας τα κύκλωσα, μπορείτε να δείτε ότι πραγματικά δεν μοιάζουν και πάρα πολύ. Η πρώτη όψη ήταν ότι μοιάζανε. Έχει και ένα ακόμα πιο δύσκολο κομμάτι. Ορισμένες φορές κάποια έντομα είναι ολόιδια μορφολογικά και παρόλα αυτά, εδώ έχουμε διαφοροποιήσεις ευτυχώς. Αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς, στάδια ανάπτυξη, αυτό είναι το έντομο το ίδιο. Αυτά τα έντομα όταν είναι μικρά, όταν είναι νεαρά άτομα, έχουν τελείως άλλη μορφή. Και αυτό πρέπει να το ξέρει κάποιος. Άρα όταν κάνεις μια διάγνωση πρέπει να ξέρεις τον εχθρό σου πάρα πολύ καλά. Πώς είναι όταν είναι μικρούλης, πώς ξέρεις όταν είναι ενήλικος. Επίσης, ορισμένες φορές τα έντομα πάλι μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλους χαρακτήρες. Ένας γεωπόνος, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η οδηγία είναι πρέπει να απευθύνεστε σε ένα έμπειρο γεωπόνο για να σας κάνει σωστά τη διάγνωση, διότι τα πράγματα στην φυτοπροστασία όσον αφορά τους εντομολογικούς εχθρούς δεν είναι καθόλου απλά. Και έτσι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικοί χαρακτήρες για να μπορέσουμε να τους διακρίνουμε. Και έρχεται τώρα η τεχνολογία και μας βοηθάει με αναλύσεις σε μοριακούς δείκτες του γονιδιώματος. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στο γονιδίωμα και έτσι μπορούμε να διακρίνουμε με τεχνικές όπως είναι μια απλή PCR δύο έντομα και να ξέρουμε ότι είναι το είδος Α ή το είδος Β. Αν χρησιμοποιήσουμε τέτοιες τεχνικές ή τεχνικές γονιδιωματικής ανάλυσης, κάνουμε μια τεχνολογία που λέγεται barcoding, δηλαδή μπορούμε να έχουμε κωδικούς για κάθε εχθρό. Και αυτή η τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντική και μας βοηθάει, ειδικά όταν η μορφολογία δεν μας βοηθάει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο εργαλεία ταυτοποίησης, τα εργαλεία ταυτοποίησης έχουν γίνει τόσο πολύ αναπτυγμένα που μπορούν ακόμα και ένα δείγμα από το έδαφος με πολλούς εχθρούς μέσα να σου πούνε τελικά, ξέρεις, μέσα σε αυτό το δείγμα έχεις τρεις διαφορετικούς εχθρούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ορισμένα εργαλεία, ακόμα πιο αναπτυγμένα, μπορούν να σου πούνε ένα έντομο, τι έντομα έφαγε. Άρα μπορεί να σου πει και τη διατροφική του συνήθεια. Δηλαδή τα εργαλεία, τα διαγνωστικά, τα σημερινά είναι πάρα πολύ υψηλής διαγνωστικής ικανότητας, πέρα από κάθε φαντασία. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ ισχυρά εργαλεία και αυτά τα ισχυρά εργαλεία άρχισαν να ξεδιπλώνουν ένα κόσμο που μορφολογικά ήταν άγνωστος. Δηλαδή ξέραμε ότι έχουμε ένα αλευρόδι, έτσι το λένε λοιπόν αυτό, και ξαφνικά τα εργαλεία αυτά λένε, ξέρεις, βλέπεις εσύ ένα έντομο που είναι έτσι, με αυτή τη μορφή. Αν κάνεις τη γονιδιωματική του ανάλυση, θα βρεις 24 διαφορετικά είδη που έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Λέγονται κρυπτικά είδη, είδη που έχουν την ίδια μορφολογική διάπλαση, αλλά τελείως διαφορετική γονιδιακή σύνθεση. Πολύ σπάνιο φαινόμενο και πολύ εντυπωσιακό, γιατί μας αφορά. Πολλοί από εσάς έχετε σίγουρα δει τέτοια μικρά εντομάκια στα φυτά σας. Τέλος είναι η συμπτωματολογία. Τελευταίο εργαλείο στη διάγνωση είναι πώς μπορούμε να κάνουμε σωστή αναγνώριση των συμπτωμάτων. Από το είδος του φυτού που προσβάλλει, τα φυτικά μέρη που προσβάλλει και ποιο περίοδο στη ζωή του μπορεί να είναι εκεί ή να μην είναι, και αυτό μας βοηθάει. Η συμπτωματολογία επίσης χρησιμοποιεί διάφορα άλλα εργαλεία, απλά, ορισμένες φορές πιο σύνθετα μετά. Εδώ σας δείχνω μια απλή περίπτωση. Βλέπετε δύο στοές πάνω σε ένα φύλλο. Αυτές οι δύο στοές είναι ακριβώς ταυτόσιμες για ένα μάτι που δεν είναι έμπειρο. Αν όμως αυτές οι στοές, παραδείγματος χάρη, τις βάλεις σε ένα
φως, παραδείγματος χάρη εμείς το χρησιμοποιούμε ένα ειδικό κρεβατάκι με φως, αλλά ακόμα και στον ήλιο, διακρίνεις ότι έχουν διαφορετική μορφολογία και μπορείς να κάνεις ταυτοποίηση από το είδος της ζημιάς. Δύσκολα πράγματα όλα αυτά για ένα ερασιτέχνη, παραδείγματος χάρη. Εκεί θα χρειαστείτε λοιπόν τη βοήθεια στη διάγνωση ενός επαγγελματία γεωπόνου. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η παρακολούθηση της κατάστασης, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφασίζεις αν θα επέμβεις ή όχι, αν κινδυνεύεις ή όχι. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι να κάνεις επίβλεψη στο χωράφι σου, να χρησιμοποιήσεις διάφορες παγίδες, ειδικές τεχνικές για χτυπήματα ή δειγματοληψίες εδάφους. Οι παγίδες που ίσως είναι οι πιο εντυπωσιακές και που ίσως έχετε χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο είτε στις ελιές σας είτε κάπου αλλού, είναι ένα πολύ ακριβές εργαλείο που χρησιμοποιεί διάφορους τύπους ελκυστικών, είτε οπτικά είτε οσμηρά, δηλαδή την τροφή. Χρησιμοποιεί τη μυρωδιά της τροφής, χρησιμοποιεί κάποιες φερομόνες, αλλά είναι λίγο έννοιες δύσκολες. Δεν είναι σήμερα να τα αναλύσουμε όλα, απλά κρατάτε στο μυαλό σας ότι έχουμε διάφορες παγίδες που μας βοηθάνε να ξέρουμε αν έχουμε πολλά έντομα ή λίγα έντομα στην καλλιέργειά μας. Ή στο κυπούλι μας ή στο όπου αλλού σας δείχνω. Εδώ σας δείχνω απλά ένα παράδειγμα ότι για τους αλευρώδες ή τους τρύπες στις αφίδες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές. Υπάρχουν δηλαδή δομημένα πρωτόκολλα διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσεις για να ξέρεις αν πρέπει να κάνεις το ένα ή το άλλο. Τώρα, επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να ξέρεις πάρα πολύ καλά τον εχθρό σου, γιατί ορισμένες φορές αυτός κρύβεται. Κρύβεται στο έδαφος, κρύβεται μέσα σε διάφορες εστοές. Άρα λοιπόν η σωστή γνώση του εχθρού σου είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σωστή επίβλεψη του πληθυσμού. Και τέλος τώρα πάμε στα εργαλεία. Εφόσον λοιπόν αναγνωρίσουμε σωστά στο εχθρό, παρακολουθούμε σωστά τον εχθρό μας και διαπιστώσουμε ότι πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση, έχουμε διάφορα μέτρα, είτε καλλιεργητικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια τεχνική παρανοσία, και το κλάδεμα είναι μέτρο φυτοπροστασίας σε ορισμένους εχθρούς. Προληπτικά μέτρα που γίνονται πριν εμφανιστούν τα προβλήματα, βιολογικά μέσα που θα συζητήσουμε αρκετά σήμερα, συμβατικά και χημικά δεν θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αποσύρονται, και δεύτερον, διότι δεν θα θέλαμε μέσα σε ένα αστικό οικιακό περιβάλλον να έχουμε πολλά χημικά. Οπότε θα δώσουμε μεγάλη σημασία στους συμμάχους μας. Στους συμμάχους μας, αυτή είναι μια φωτογραφία από τον κήπο μας προχτές. Είναι μια αγγελική. Γη έχει γεμίσει αφίδες, ένα τέτοιο εχθρό. Άμα όμως κοιτάξεις δεξιά και αριστερά στα φύλλα αυτού του φυτού, θα διαπιστώσεις αυγουλάκια που είναι ενός αρπακτικού και κάποια αρπακτικά λίγο παραδίπλα. Άρα ετοιμάζεται η άμυνα του οικοσυστήματος εναντίον αυτού του επιθετικού εχθρού. Για να δούμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις που θα τις δούμε με μεγάλες απλές φωτογραφίες, δεν θα μπούμε σε βάθος, ίσα-ίσα για να καταλάβετε ότι μέσα στους κήπους σας έχετε πολλά ωφέλιμα έντομα, που μπορεί να είναι είτε αρπακτικά, είτε παραστοειδή, είτε μύκητες, είτε βακτήρια. Θα τα δούμε όλα αυτά με πολύ απλό τρόπο. Πρώτο αρπακτικό που όλοι ίσως το γνωρίζετε είναι οι πασχαλίτσες. Έτσι. Οι πασχαλίτσες είναι πάρα πολύ επιθετικά ζωάκια, αν και είναι πολύ ωραία, τρυφερά και με ωραία χρώματα, στην πραγματικότητα είναι πολύ επιθετική δολοφόνη άλλων εντόμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα για αυτά τα έντομα. Και μας βοηθάνε πάρα πολύ στις καλλιέργειές μας. Ίσως ήταν οι πρώτοι εχθροί που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο επιχειρηματικά. Δηλαδή πήγαν, φέραν αυτούς τους εχθρούς, όπως είναι αυτό το κρυπτολάμιος που τρώει ψευδόκοκκους, την κόλλα που λέμε καμιά φορά. Ή αυτό εδώ πέρα το Rondolia cardinalis, ο πρώτος εχθρός που εισήχθη από την Αυστραλία στην Αμερική για να αντιμετωπίσει την κόκκινη, την ισέρια που χάσει, μια ψώρα των ξινών. Αυτός είναι ένας εμβληματικός, θα το λέγαμε, εκπρόσωπος. Άλλα εντομάκια, όπως είναι αυτά τα τζιτζικάκια εδώ πέρα, τα λένε καμιά φορά, η μύπτερα είναι στην πραγματικότητα, τα οποία βλέπετε είναι πολύ μικρά, αυτό είναι ένα τέτοιο εντομάκι σε σχέση με ένα άνθος ενός μιας πιπεριάς, τα οποία τρώνε άλλους εχθρούς, αλλά τρώνε και φυτό καμιά φορά. Δηλαδή είναι ζωοφυτοφάγα. Και ζωάκια τρώνε και φυτά. Και μπορεί να προκαλέσουν ορισμένες φορές ζημιές, όπως είναι εδώ πέρα. Δηλαδή θέλουν λίγο προσοχή αυτά τα εντομάκια, τα αρπακτικά. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο εντομάκι που λέγεται όριους να τρώει ένα άλλο εντομάκι που λέγεται θρύπας και μας κάνει πάρα πολλές ζημιές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ενήλικο, αυτό είναι η προνύμφη του,
και εδώ πέρα βλέπετε τη διατροφική του δραστηριότητα. Εδώ τώρα ένα άλλο διπτεράκι το λέμε αυτό, είναι ένα πολύ μικρό εντομάκι, το οποίο δεν θα το δείτε εύκολα, αλλά αν προσέξετε πάρα πολύ καλά πάνω σε μια αποικία μολυσμένου φυτού, θα δείτε ένα μικρό σκουλικάκι το οποίο επιτίθεται στα επιβλαβή έντομα. Το θέλουμε κι αυτό. Άρα λοιπόν, έτσι θα έμοιαζε ένας ωφέλιμος οργανισμός. Πορτοκαλί και σαν σκουλικάκι. Εδώ ένα άλλο πολύ ωραίο εντομάκι που λέγεται χρύσοπας και τα καλοκαίρια τον βλέπουμε πάνω στα φώτα. Μαζεύεται να πετάει γύρω από τα φώτα της νύχτας στα δειλινά. Είναι πρασινούλι, έτσι. Και αυτό το εντομάκι γεννάει τα αυγά του. Και αυτό εδώ πέρα είναι η προνύμφη του που είναι πάρα πολύ επιθετική και πάλι τρώει τα έντομα που μπορεί να βρείτε στις καλλιέργειές σας. Να δούμε τώρα ένα πολύ ιδιαίτερο έντομο, το οποίο αν έχετε δει την ταινία Alien, μια ταινία περίπου του 90, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να το καταλάβετε τι παίζει εδώ. Λοιπόν, αυτός ο εχθρός είναι πολύ ύπουλος. Είναι μια μικρή σφίγγα, όπως τη βλέπετε εδώ πέρα, η οποία αντί για κεντρί έχει ένα οοθέτη, δηλαδή έχει ένα μικρό κεντρί που δεν τσιμπάει και βάζει δηλητήριο, έχει ένα κεντρί που το τσιμπάει και βάζει αυγουλάκια. Πάει λοιπόν, βρίσκει τον ξενιστή του, που είναι συνήθως ένας επιβλαβής οργανισμός, και με το κεντρί του, όπως βλέπετε εδώ πέρα, βάζει το αυγουλάκι μέσα στο άλλο ζωάκι. Λοιπόν, εδώ μετά υπάρχει περίοδος της ανάπτυξης, σαν να είναι, πώς θα το πούμε, έγκυος, αλλά δεν κυοφορεί το δικό της παιδί, κυοφορεί, εδώ γι' αυτό χρειάζεται η ταινία Alien τώρα εδώ πέρα, έτσι. Τώρα είναι η στιγμή που το Alien μετά βγαίνει μέσα από εκεί, αν την έχετε δει την ταινία, τσακ πετάγεται έξω, σκοτώνει τον ήρωα της ταινίας δυστυχώς και βγαίνει έξω ο επιθετικός αυτός φίλος μας κατά τα άλλα. Είναι ένα παραστοειδές φίλος μας. Αυτός ο φίλος μας λοιπόν χρησιμοποιεί σαν παρένθετη μητέρα, καλή ώρα, τον εχθρό μας και ο εχθρός μας λοιπόν κυοφορεί τα παιδιά του αντί για αυτόν. Μια πάρα πολύ καλή τεχνική να ξεφορτωθείς τα μικρά. Το λέω για όσους γονείς είναι εδώ. Λοιπόν, παραστοειδή. Αυτή είναι η εικόνα επίθεσης σε μια αποικία ενός τέτοιου κακού εντόμου, ας πούμε. Οι αφίδες, είναι κακά έντομα, καταστρέφουν τα φυτά, πάει το παραστοειδές, τα σκοτώνει όλα. Σαν να τα έχει γαζώσει, δεν έχει αφήσει κανένα. Πάρα πολύ αποτελεσματικός εχθρός λοιπόν. Και ορισμένες φορές είναι τόσο μικρά που γεννάνε τα παιδιά τους στα αυγά του άλλου εντόμου. Αυτό είναι ένα αυγό λεπιδοπτέρου. Δηλαδή πήγε μια πεταλούδα, γέννησε το αυγό της και πάει τώρα αυτός ο μικρούλης και γεννάει το αυγό του στο αυγό του αλουνού. Δηλαδή εντάξει, δεν παλεύεται. Πάρα πολύ φοβερό εντομάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό είναι το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Την είχα βγάλει τη φωτογραφία αυτή πριν περίπου 20 χρόνια. Και είναι το κεφαλάκι της καρφίτσας και αυτό εδώ πέρα είναι το εντομάκι. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύ μικρά είναι αυτά τα έντομα. Μπορεί να είναι και πιο μεγάλα σαν σφίγγες, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρά σαν απειροελάχιστα μικρά ζουζουνάκια. Εδώ βλέπετε πιο γλοιώδη τέτοια παραστοειδή. Είναι σαυδέλες τώρα αυτά, είναι εκτοπαράσιτα. Τα προηγούμενα ήταν ενδοπαράσιτα. Αν προσέξετε λοιπόν, αυτό το ευπλέκτους είναι ένα σφιγγάκι το οποίο γεννάει τα αυγά του πάνω στο σκουλικάκι που μας κάνει ζημιά και αυτά σαυδέλες του ρουφάνε το αίμα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, έτσι, μας βολεύει και αυτό. Μπορεί να παίζει πάλι από ταινία, δεν θα πούμε στον Αμαζόνιο κάπου που βγαίνει πάλι ο ήρωάς μας γεμάτος σαυδέλες. Το ίδιο συμβαίνει και αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε παραστοειδή που απομυζούν τους εχθρούς που μας ενδιαφέρουν. Και επίσης τέτοιους εχθρούς έχουμε και σαν μυγούλες, δηλαδή κάποιες μύγες. Πώς είναι η μύγα που πάει και φτύνει το φαγητό μας και μετά εμείς πεθαίνουμε, λέμε τώρα. Το ίδιο κάνει και αυτή η μύγα. Είναι μια ταχυνίδε μύγα. Μύγα ταχυνίδε οι μύγες αυτές λοιπόν. Γεννάνε τα αυγά τους πάνω στους άλλους εχθρούς που εμείς δεν θέλουμε και οι εχθροί μας πεθαίνουν. Εξαιρετικά. Άρα λοιπόν, τέλος με αυτά τα αιμοβόρα έντομα φίλους μας που σκοτώνουν άλλα έντομα, αλλά μας κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Και θα δούμε ένα μικροβιακό εντομοκτόνο που είναι βακτήριο. Ίσως τον έχετε ακούσει, είναι ο Βάκυλος της Θουριγίας, Bacillus thuringiensis, ένα από τα πιο γνωστά διάσημα βακτήρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε οικιακούς κήπους, είναι τελείως ακίνδυνο. Περιέχει το βακτήριο, είναι αυτό εδώ πέρα ένα ραβδωτό βακτήριο που μέσα περιέχει μια τοξίνη
η οποία τοξίνη είναι τελείως ακίνδυνη για τους ανθρώπους, γιατί δεν διαλυτοποιείται στο περιβάλλον που έχουμε εμείς το όξινο. Διαλυτοποιείται μόνο στο περιβάλλον του στομάχου των εντόμων, που είναι αλκαλικό. Έτσι, όταν μπει μέσα στο έντομο, αυτή η τοξίνη διαλυτοποιείται και προκαλεί κάποια μορφή έλκους. Έλκους στομάχους, λοιπόν, δεν προλαβαίνουν να πάρουν κάποιο φάρμακο για να επιζήσουν και πεθαίνουν, όπως και εμείς υποφέρουμε από το έλκος στομάχους, έτσι και αυτά προφέρουν από έλκος. Πεθαίνουν λοιπόν τα εντομάκια μας και όταν τα ψεκάσουμε με αυτό τον πολύ ασφαλή βάκυλο, τότε αυτά σαν να ξεραίνονται και σταματάνε να τρέφονται. Επίσης, τέτοια δράση έχουν και οι μύκητες. Όπως οι μύκητες που έχετε γνωρίσει, που μπορεί να αλλοιώσουν φρούτα ή να υπάρχουν μύκητες που προσβάλλουν το δέρμα και όλα αυτά, υπάρχουν και μύκητες που προσβάλλουν έντομα. Χρησιμοποιούν τα σπόρια για να διατρυπήσουν την επιδερμίδα, να μολύνουν το έντομο και μετά να αναπαραχθούν. Αυτή είναι μια εικόνα προσβολής εντόμων από μύκητες. Έχουν μουχλιάσει τα έντομα επί της ουσίας. Δηλαδή, επάνω υπάρχουν μυκηλιακές υφές και σπόρια, σπόριο διάφορων μορφών, έτσι, σποριάγγια, τα οποία έχουν αυτή την εικόνα. Βλέπετε εδώ, μουχλιασμένα εντός της ουσίας, μυκητιάσεις λοιπόν εντόμων. Έτσι, αυτή είναι η σωστή ορολογία. Αυτά τα έντομα λοιπόν έχουν πεθάνει από μύκητες. Τελευταία ίσως κατηγορία για σήμερα, για να μην σας κουράσω άλλο, είναι ότι υπάρχουν και ιοί. Δεν φοβόμαστε πολύ αν να πούμε τη λέξη ιό, γιατί είναι εντομοπαθογόνος ιός. Καμία σχέση με τους ανθρώπινους ιούς ή τους φυτικούς ιούς. Αυτοί οι ιοί είναι μέσα σε κάτι έγκλειστα, τα οποία όταν τα φάει το έντομο διαλυτοποιούνται και πεθαίνουν τα έντομα από ίωση. Δεν υπάρχουν εκεί αντιϊκά φάρμακα, δεν υπάρχουν οτιδήποτε μορφή θεραπεία και εδώ βλέπετε νεκρά έντομα που έχουν εξοντωθεί από ιοφόρα τέτοια σωμάτια. Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι οι ιοί, ορισμένες φορές σε επίπεδο είδους, δηλαδή δεν μπορούν να σκοτώσουν πάρα πολλά έντομα, σκοτώνουν μόνο το είδος το συγκεκριμένο, όπως είναι ας πούμε η σίντια από μονέλα, η σίντια που είναι η καρπόκαψα των μήλων. Δεν θα σκοτώσει κανένα άλλο έντομο και έχουν πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή. Είναι κανονικά ένα εξαμηνιαίο μάθημα το σημερινό μας, αλλά ήσασταν πάρα πολύ καλοί μαθητές, μπράβο σας. Παρακολουθήσατε λοιπόν όλη την ύλη με πολύ μεγάλη προσοχή. Όμως, την ακουμπήσαμε με πολύ αδρό τρόπο, έτσι. Τι θέλω να σας μείνει? Θέλω να σας μείνει ότι έχουμε πολλά ωφέλιμα έντομα μέσα στους κήπους μας. Μη φοβόμαστε, κάποια είναι κακά. Αν δούμε κακά έντομα που μας αρχίζουν να μας καταστρέφουν την καλλιέργεια, τότε κοιτάξτε προσεκτικά μήπως έχετε και φίλους σας εκεί τριγύρω. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και κάποια από τα έντομα που σας έδειξα που είναι αρπακτικά, που είναι παράσιτα και μπορούν να σας βοηθήσουν. Και να αφήσετε εκεί τα έντομα αυτά να σας προστατέψουν και προστατέψτε τα κι εσείς. Άρα, συνοψίζοντας, στους κήπους μας υπάρχουν πάρα πολλοί φυσικοί εχθροί και πολλές φυσικές μικροβιακές προσβολές. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να σκύψουμε προσεκτικά και να κοιτάξουμε, να δούμε μήπως είναι εκεί, για να μην κοιτάξουμε μόνο το πρόβλημα. Και να ακολουθούμε πάρα πολύ πιστά και με τη βοήθεια γεωπόνου τις οδηγίες με βάση μια σωστή διάγνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο βήμα, διότι αν κάνεις λάθος διάγνωση, επεμβαίνεις λάθος, τελικά καταστρέφεσαι, τσακώνεσαι με τον γεωπόνο που είναι καλός φίλος σου, έτσι καμία, έτσι, σωστή διάγνωση λοιπόν και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο, στο πολιτισμικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο που είναι εδώ πιο πάνω, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο εντομολογίας. Αν σας ενδιαφέρει, θα έχουν και δράσεις και για το κοινό. Και είναι ο Δήμος Ηρακλείου και τον ευχαριστούμε στην αιγίδα του Δήμου το συγκεκριμένο συνέδριο. Οπότε ήθελα να το αναφέρω και να πω ότι ήσασταν πάρα πολύ καλά σήμερα. Μ' ακούγατε, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και να είστε καλά. Τον Πρόεδρο και Καθηγητή κύριο Ροδιτάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, παρόλο που έπρεπε να αναχωρήσουν και τον κύριο Βιδάκη και την κυρία Χουδετσανάκη. Εδώ είναι, έκανε προσποίηση. Κύριε Αντιπρίτανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεχή σας παρουσία και την κυρία
Χουδετσανάκη, η οποία έπρεπε να αναχωρήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους σημερινούς ομιλητές, την κυρία Γουμενάκη Ελένη, εξειδικευμένη καθηγήτρια στη Λαχανοκομεία, και τον κύριο Ροδιτάκη, τον εντομολόγο μας και πρόεδρο του τμήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για όλη την υπομονή σας. Ίσως να σας κουράσαμε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε, αλλά ελπίζουμε να ήταν χρήσιμο και επικοδομητικό για εσάς. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που έχουν έρθει και μας έχουν ετοιμήσει με την παρουσία τους, και την τεχνική υπηρεσία του Πρασίνου και την εταιρεία Σύμπραξης που έχει οργανώσει όλη αυτή την ενέργεια και δράση. Και υπάρχει στο πρόγραμμα, νομίζω, λίγος χρόνος, αν χρειάζονται, να απαντηθούν κάποια ερωτήματα, κυρίως προς τους ομιλητές. Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια ερωτήματα αναφορικά με τις παρουσιάσεις που έγιναν. Σας κουράσαμε αρκετά από ό,τι διακρίνω. Παρακαλώ. Θα σας δώσω ένα μικρόφωνο για να ακουστείτε. Είπατε ότι είναι ασφαλές να καλλιεργούμε σε ταράτσες, αλλά μη ασφαλές στον αστικό... Στο αστικό έδαφος. Θα ήμουν πιο προσεκτικό στη διατύπωση. Θα έλεγα ότι είναι ασφαλές αν το έχουμε ψάξει, διερευνήσει και είμαστε σίγουροι ότι δεν ενέχει κάποια ρηπογόνο ουσία. Δηλαδή, υπάρχει αστικό έδαφος, το οποίο μπορεί να μην γυρνιάζει με κάποιον οδικό άξονα, ένα παράδειγμα δίνω, και να μην έχει επικάθιση ρήπων. Αυτό θα ελεγχθεί πρώτα με κάποιες αναλύσεις. Στις ταράτσες, επειδή το υπόστρωμα είναι καινούριο, δεν έχουμε προλάβει να έχουμε επικάθιση, αλλά επίσης είμαστε και απομακρυσμένοι από τα σημεία ρήπανσης. Ποια είναι τα σημεία ρήπανσης σε ένα αστικό τοπίο? Είπαμε, οδικοί άξονες, σιδηροδρομικοί άξονες. Στην Κρήτη δεν ισχύει, δεν έχουμε σιδηροδρόμους. Τα πλοία που είναι στο λιμάνι μας έχουν δώσει αναφορές ότι δεν προκαλούν ρήπανση. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να κάνουμε μια τελική ανάλυση επί του εδάφους. Και το άλλο σημείο είναι η θερμάνση των κτηρίων. Άρα εκεί πέρα πρέπει να δούμε αν είμαστε κοντά σε έξοδο θέρμανσης ενός συστήματος καλοριφέρ, και πάλι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Άρα αυτό που συστήνω είναι να μην διαχωρίσουμε αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Είναι πιο πιθανό να είναι επικίνδυνο σε φυσικό έδαφος, επειδή έχουμε επικάθιση πολλών ετών. Σας κάλυψα? Θέλετε παραπάνω? Ό,τι θέλετε. Δεν έχω χρόνο εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση? Ωραία. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή και να σας πούμε ότι αύριο έχουμε μία παρόμοια δράση και ενέργεια, όπου θα σας παρουσιάσουμε τις μελέτες 21 διαφορετικών χώρων πρασίνου που έχουμε σε συνέργεια και συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου. Και θα χαρούμε να σας δούμε και αύριο.